Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά και να είστε και σήμερα συντονισμένοι στην τηλεοπτική μας παρέα. Ημέρα Τετάρτη, φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδος, 27 του Νοέμβρη και στο τέλος σιγά σιγά και του μήνα αυτού. Και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 5 περίπου να σας κρατήσουμε συντροφιά και να σας ενημερώσουμε. Θα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα να δούμε και στη σημερινή την εκπομπή. Και φυσικά στην αρχή θα ασχοληθούμε με την πολιτική επικαιρότητα που τρέχει πραγματικά. Λοιπόν, θα δούμε πρώτα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και αμέσως μετά θα έρθουμε σε συζητήσεις στο στούντιο. Φυσικά περιμένουμε τις δικές σας παρεμβάσεις, τα δικά σας μηνύματα για οτιδήποτε θέλετε να θίξουμε στην εκπομπή αυτή ή τις δικές σας έτσι, παρατηρήσεις να τις αναδείξουμε. Ακόμη και καταγγελίες μπορείτε να στέλνετε οπτικοακουστικό υλικό, βίντεο, οτιδήποτε έχετε και να τα παρουσιάζουμε μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή. Οι τρόποι είναι απλοί και διάφοροι. 6-9-70-42-47-82 για τα γραπτά σας μηνύματα. 2-6-51-0-68-5-41-42 για τα τηλεφωνήματά σας. Υπάρχει το mail της εκπομπής, ωραϊπύρου@gmail.com και φυσικά και η σελίδα μας στο Facebook, ώρα της Υπήρου, μας βρίσκεται με ελληνικούς χαρακτήρες. Να ξεκινήσουμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα και αμέσως μετά να έρθουμε στο στούντιο. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Δραματικές ώρες στην Αλβανία και πραγματικά έτσι έχει κατάσταση. Κατάρρευση πολυκατοικίας στο Θουμάνι, βορείως του Δυραχείου. Η χθεσινή δόνηση των 6,5 βαθμών της κλίμακας του Ρίχτερ ήταν η σφοδρότερη των τελευταίων 5 δεκαετιών στην Αλβανία, προξενώντας το θάνατο 21 ανθρώπων τουλάχιστον, γράφει η εφημερίδα. Έχουν ξεπεράσει τους 40 οι νεκροί, τουλάχιστον από ό,τι διαδίδουν τα μέσα. Η μάχη με το χρόνο για την αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια συνεχίζεται. Συγκινητική η προσφορά βοήθειας από τις χώρες της γύρω περιοχής. Και φυσικά και η Ελλάδα και η χώρα μας βρέθηκε από την αρχή στο πλευρό του αλβανικού λαού. Διεθνείς διακρίσεις τώρα για τα ελληνικά πανεπιστήμια. Χρυσά μετάλλια για Άπη, Θήτα, Νομική Αθηνών και Πανεπιστήμιο Κρήτης. Βαριά πρόστιμα για Airbnb, ελαφρύνσεις 1,8 δις στο φορολογικό. Τα σχέδια για επιτάχυνση των πληστηριασμών. Μόνο μέσα στο Δεκέμβρη έχουν προγραμματιστεί 2.300 νέοι πληστηριασμοί. Κορυφώνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ Γερμανίας για το δίκτυο 5G. Και τρακτέρ μπροστά στην πύλη του Βραδεβούργου. Κατέλαβαν το δόστρωμα μπροστά από την πύλη. Οι Γερμανοί αγρότες διαμαρτύρονται για την απόφαση της κυβέρνησης να επιβάλλει περιορισμούς στη χρήση λιπασμάτων με στόχο την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα, όπως προβλέπει η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αγρότες από την πλευρά τους θεωρούν ότι θα έχουν ζημιά στις καλλιέργειές τους. Από την άλλη, θα πρέπει κάποια στιγμή να εναρμονιστούμε και με τις οδηγίες της νέας ΚΑΠ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προετοιμάζεται το έδαφος. Πάμε στα νέα. Σε ποιους οδηγεί ο Χρησμός Μητσοτάκη, ταυτότητα του νέου Προέδρου, η συμβυλική περιγραφή του Γεραπετρίτη, η ονοματολογία στο περιστήλιο της Βουλής, ενδεχόμενες συγκλήσεις και αποκλήσεις με την αντιπολίτευση. Από 775 μέχρι και 2.500 ευρώ οι νέες συντάξεις, τα τελικά ποσά που βγάζει ο νέος τρόπος υπολογισμού των εισφορών, ο αναλυτικός πίνακας του Υπουργείου Εργασίας για όλους τους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, πώς διαμορφώνεται η κλιμάκωση από κατηγορία σε κατηγορία. Φωνικό σεισμό στην Αλβανία, θα μένει ζωντανή στα ερείπια. Ρεπορτάζ που το παρακολουθούμε έτσι από χθες. Φορολογικό, καμπάνες μέχρι και 100.000 ευρώ για την απόκρυψη του Airbnb. Νοσοκομεία, το παρασκήνιο της παρέτησης του διοικητή της μιας ημέρας. Και πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα των συντακτών. Φιάσκο χωρίς τέλος, σάλος από τις κυβερνητικές επιλογές για τις διοικήσεις των νοσοκομείων. Μάχη τώρα με το χρόνο για τους παγιδευμένους, για τα 6,5 ρίχτερ στην Αλβανία. Τράπεζα Πειραιώς επιτρέπεται είσοδος σε συνδικαλιστές μόνο κατόπιν αδείας. Ειδική αγωγή λάθος αξίας 3 ευρώ θα τους κοστίσει την πρόσληψη. Και σκάνδαλο Νοβάρτης, επιστολή κόλαφος από τον Αμερικανό δικηγόρο των προστατευόμενων μαρτύρων. Πάμε να δούμε τι λέει η Αυγή. Παίρνουν άριστα στο Ρουσφέτη 143 ημέρες Νέας Δημοκρατίας το έπος του επιτελικού κομματισμού. Κατακραυγή για το ρουσφετολογικό όργιο με τους 111 διορισμούς της διοίκησης των νοσοκομείων υποχρέωσαν σε παρέτηση τον 80χρονο διοικητή για να κρύψουν τις ευθύνες του Μαξίμου. Πολιτική συναλλαγή παλαιοκομματικής αριστείας. Ο κ. Μητσοτάκης μου ζήτησε να βοηθήσω τη Νέα Δημοκρατία και εγώ του ζήτησα για μετά τις εκλογές δύο θέσεις.
Ομολογία Μηταράκη για το ασφαλιστικό, στον τζόγο του χρηματιστηρίου 100 δις ευρώ από τις επικουρικές. Αλέξης Τσίπρας, η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποίησε τη μεσαία τάξη ως τη σημαία ευκαιρίας. Δένδιας προς Δημητρόφη, η Ελλάδα στηρίζει τη Βόρεια Μακεδονία. Προκαταρκτική, ο Κώστας Φρουζής είχε πολλές συναντήσεις με πολιτικούς. Φωνικό σεισμό στην Αλβανία, γείτονες κουράγιο. Ο τίτλος της εφημερίδας. Πάμε στο ριζοσπάστη. Δεν πάει άλλο με το έσχος στην υγεία. Αντεπίθεση για τις σύγχρονες ανάγκες του λαού. Επικίνδυνη για ασθενείς και εργαζομένους η πολιτική της υποχρηματοδότησης. Το κουκουέ τώρα για τις καταστροφές από τις πλημμύρες. Να πάρθουν τώρα μέτρα αποκατάστασης και προστασίας των λαϊκών νοικοκυριών. Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι σε Κινέτα, Χαλκιδική, Ρόδο, Θάσο και σε άλλες περιοχές της χώρας. Επίκυρη ερώτηση για τις καταστροφές στη Χαλκιδική κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ. Παρέμβαση της Ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος σε συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για την κλιματική αλλαγή. Κλείνουμε με τον Ελεύθερο Τύπο. Είναι ο Ελεύθερος Τύπος πριν την ναυτεμπορική. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο πρώτα. Αυξήσεις αποδοχών φέρνει το νέο φορολογικό. Κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή όλες οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Μπούμεραγκ για ΣΥΡΙΖΑ η γραμματέας του Φρουζή. Οι εκτιμήσεις τώρα των σεισμολόγων μετά τα φωνικά ρίχτερ στην Αλβανία. Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι, εκατοντάδες τραυματίες, χιλιάδες άστεγοι από τα 6,5 ρίχτερ. Μονάδες της ΕΜΑΚ στο Δυράχιο, όπως και της 5ης ΕΜΑΚ. 15 άντρες από την 5η ΕΜΑΚ Ιωαννίνων έτσι, βρίσκονται στο Δυράχιο και επιχειρούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα να μην κρύβει το κεφάλι της στην άμμο για το προσφυγικό, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνάντησή του με Κόντε στη Ρώμη. Ο Υπουργός Εσωτερικών σε 5 δήμους πιλωτικά και σε όλη τη χώρα το 2020 έρχονται ATM ανακύκλωσης που θα δίνουν έως και 1 ευρώ για 33 συσκευασίες. Θα έχουμε και σχετικές δηλώσεις από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο του Δήμου Ιωνιτών, τον κύριο Πίχα, που βρέθηκε στη χθεσινή εκδήλωση και ήταν παρόν στις ανακοινώσεις τις σχετικές. Θα τον ακούσουμε λίγο αργότερα. Και πάμε στην αυτεμπορική. Το 13άρι των αλλαγών στο φορονομοσχέδιο κατατέθηκε χθες αργά στη Βουλή. Στο Υπουργείο Οικονομικών έγιναν όλες τις συζητήσεις. Το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου, όπως παρουσιάστηκε. Φωνικό σεισμό με δεκάδες νεκρούς στην Αλβανία. Ποιες παγίδες τώρα κρύβονται στη νέα πάγια ρύθμιση. Οφειλές προς την εφορία σε 24 μέχρι και 48 δόσεις. Με 1,8 δις ενισχύεται η Lambda Development. Πράσινο φως στην τέταρτη αξιολόγηση από το Euro Working Group. Και διαβούλευση για φθηνότερες τιμές σε data κινητής. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά. Να πούμε ότι το πρωί είχαμε σεισμό που ήταν αισθητός ακόμα και στην περιοχή μας, ανοιχτά της Κρήτης, μεταξύ Κρήτης και Κισάμου. Ένας σεισμός της τάξης του 6,1 της κλίμακας Ρίχτερ. Πραγματικά, παρόλο που ήταν μέσα στη θάλασσα, ήταν αισθητός σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, ακόμα και εδώ. Δεν έχουν καταγραφεί ούτε στα γύρω νησιά, έτσι, που ήταν πολύ κοντά στο επίκεντρο, δεν έχουν καταγραφεί ζημιές και ευτυχώς. Πάντως, εδώ πρέπει να ανοίξει και η κουβέντα, γιατί χθες, έτσι, ερωτώμενοι οι περισσότεροι σεισμολόγοι, εάν ο σεισμός της Αλβανίας θα επηρέαζε τον ελληνικό χώρο, με σεισμούς ή με κάποιους μετασεισμούς, έλεγαν ότι δεν συνδέονται. Κι όμως, σήμερα το πρωί είδαμε κάποιο σεισμό. Αυτό το λέω έτσι, γιατί είναι θέματα που απασχολούν τον κόσμο και μένει να δούμε έτσι τι θα πούνε οι ειδικοί, τι θα πούνε μετά από αυτό σήμερα. Λοιπόν, θα έρθουμε σε λίγο και στα θέματα της Αλβανίας και στο πώς πάνε εκεί οι έρευνες και πώς εξελίσσεται η διάσωση ανθρώπων που βρίσκονται κάτω από τα συντρίμια. Θα το δούμε λίγο αργότερα στην εκπομπή όμως το κομμάτι αυτό. Πάμε λίγο να έρθουμε σε θέματα που αφορούν την κεντρική πολιτική σκηνή και θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως τον κύριο Θεόδωρο Τζαρούχη από τη Νέα Δημοκρατία, τον πρόεδρο της τοπικής ΝΟΔΕ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ευχαριστήσω πάρα πολύ όμως και τον κύριο Θωμά Ρέκατα από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μέλος της γραμματείας της τοπικής. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Ρέκατα, ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλησπέρα, ευχαριστώ και εγώ και καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, κύριε Τζαρούχη, θα ξεκινήσω έτσι από εσάς, να δούμε λίγο τα θέματα της συνταγματικής αναθεώρησης. Μάλιστα. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο. Η συνταγματική αναθεώρηση δεν είναι τόσο τολμηρή όσο θα έπρεπε. Mm-hmm. Και αυτό είναι ευθύνη της προτινόμενης
προηγούμενης Βουλής το να έρθουν προς αναθεώρηση. Mm-hmm. Διότι η Νέα Δημοκρατία, να θυμίσω την προηγούμενη χρονιά, είχε θέσει στο επίπεδο του διαλόγου με την κυβέρνηση να προταθούν με τη συμφωνία και των δύο μεγάλων κομμάτων, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, όσα άρθρα θεωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι μπορούν να πάνε προς αναθεώρηση και τα αντίστοιχα όσα άρθρα νομίζει η Νέα Δημοκρατία να πάνε προς αναθεώρηση. Διαφώνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και πήρε, επειδή είχε την πλειοψηφία στη Βουλή και ήταν και η κυβέρνηση, συγκεκριμένα άρθρα μόνο πρότεινε προς αναθεώρηση, με αποτέλεσμα η παρούσα Βουλή μετά τις εκλογές, η αναθεωρητία Βουλή που είναι σήμερα, που έγινε προχθές η αναθεώρηση κάποιων άρθρων, ήταν δεσμευμένη στα συγκεκριμένα άρθρα προς αναθεώρηση. Άρα λοιπόν ήταν μια ανεμική, θα έλεγα, αναθεώρηση κάποιων άρθρων, με κύριο βασικό έτσι ρόλο έπαιξε στην παρούσα αναθεώρηση της Βουλής το άρθρο για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, mm-hmm, και το άρθρο για την ψήφο των αποδήμων. Με και τα δύο αυτά άρθρα, ενώ είχε συμφωνήσει να αναθεωρηθούν στην προηγούμενη Βουλή ως κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, προχθές δεν τα ψήφισε. Είναι αυτό που λέμε ότι κρατάει το λόγο του. Μάλιστα. Αυτά. Είπατε ότι δεν είναι ουσιαστικά τόσο τολμηρή όσο θα τη θέλατε αυτή η αναθεώρηση, με ευθύνη, όπως είπατε νωρίτερα, της προηγούμενης κυβέρνησης. Τι θα θέλατε να αλλάξει, τι περισσότερο θα θέλατε, τι αλλαγές θα έπρεπε να γίνουν κατά την άποψή σας? Βασικό, γιατί είναι η μόνη χώρα στον δυτικό κόσμο που δεν έχει δυτικά πανεπιστήμια. Mm-hmm. Δηλαδή, ακόμη συνεχίζουμε ναι, τη 2020 να διώχνουμε, και αυτό μπορεί να γίνει μετά από 10 χρόνια. Πρέπει να περάσει άλλη μία πενταετία, η επόμενη, μετά από 5 χρόνια η επόμενη Βουλή να, είναι, να προτείνει κάποια άρθρα προς αναθεώρηση και η μεθεπόμενη να τα αναθεωρήσει. Που σημαίνει θα φάμε μία δεκαετία. Mm-hmm. Διώχνουμε τους Έλληνες που ενδιαφέρονται να, και είναι επιλογή τους να σπουδάζουν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια και εμείς δεν τους το επιτρέπουμε ακόμη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη χώρα από τις προηγμένες έτσι, και που να απαγορεύει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Επίσης και κάποια άλλα άρθρα που μπορούσαν να αναθεωρηθούν δεν προτάθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί το λέω αυτό, να γνωρίζουν οι τελεθεατές ότι δεν είναι ευθύνη της παρούσας κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας γιατί αναθεώρησε μόνο λίγα άρθρα. Έπρεπε να είχαν προταθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Την πλειοψηφία στην προηγούμενη κυβέρνηση την είχε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, προτείνανε τα συγκεκριμένα άρθρα και αυτά τα άρθρα αναθεωρήθηκαν. Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε όμως και την άποψη που έχει ο κύριος Ρέκατας. Κύριε Ρέκατα. Εγώ θα συμφωνήσω μόνο σε ένα με τον κύριο Τζαρούχη, ότι είναι άτολμη η αναθεώρηση. Και είναι άτολμη γιατί. Mm-hmm. Γιατί αυτό που λέει ο κύριος Τζαρούχης, ότι η προτείνουσα Βουλή προτείνει κάποια άρθρα και είχε προτείνει η Νέα Δημοκρατία τότε όσα θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να αναθεωρηθούν να μπουν μέσα, όσα θέλει η Νέα Δημοκρατία να αναθεωρηθούν να μπουν μέσα και να, αφού ψηφιστούν στην προηγούμενη Βουλή με τουλάχιστον 180 ψήφους, να συζητηθούν και να αλλάξουν τώρα με 150, δεν είναι συνενετική αυτή η διαδικασία. Είναι δηλαδή σαν να ζωγάρει στην κυριολεξία ο ελληνικός λαός πάνω στο ποιο κόμμα θα κυβερνήσει στην περίοδο της αναθεωρητικής Βουλής και να αλλάξει όπως ακριβώς το θέλει το κάθε άρθρο, είτε συμφωνεί είτε δεν συμφωνεί η πλειοψηφία της Βουλής. Αυτό το παρατηρούμε σε ένα πολύ βασικό σημείο. Συμφωνήθηκε στην προηγούμενη Βουλή, την προτείνουσα, να αλλάξει το άρθρο 86, mm-hmm, όπου που υπάρχει από το 2001, επί κυβέρνησης Πασόκ τότε, με το Σιμίτι είχε γίνει αναθεώρηση, για την παραγραφή των παραβάσεων που κάνουν οι υπουργοί, mm-hmm, εν ώψη όταν ασκούν τα καθήκοντά τους. Για την παραγραφή των. Των αδικημάτων. Ναι. Των αδικημάτων. Τυχόν αδικημάτων. Ναι, των ποινικών αδικημάτων. Ποινικών ευθυνών. Ναι, των ποινικών ευθυνών ακριβώς. Αυτό είναι ένα σοβαρό πράγμα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, παράδειγμα, ήθελε να μην υπάρχει από εδώ και πέρα μόνο αυτή η ρύθμιση. Ήθελε να υπάρχει για τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί
Είναι σε εξέλιξη ένα σκάνδαλο το οποίο είναι διεθνές, mm-hmm. είναι παγκόσμιο αυτό το σκάνδαλο. Και εδώ η Νέα Δημοκρατία με το Κινάλ αυτή τη στιγμή αρνήθηκαν την διευκρινιστική δήλωση που ήθελε να γίνει, ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει ενώπιση αναθεώρησης συντάγματος, να μην παραγραφούν και τα παλιότερα αδικήματα. Αυτή τη στιγμή τι έχουμε, ψηφίστηκε μεν η κατάργηση αυτού του απεχθέστατου άρθρου, του άρθρου 86, ψηφίστηκε από όλα τα κόμματα, αλλά δεν ψηφίστηκε η διευκρινιστική δήλωση και τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, και τι γίνεται τώρα, βλέπετε, έβγαινε ο κύριος Γεωργιάδης πριν από κάνα χρόνο και έλεγε: μην τολμήσει κανένας δικαστικός να μου ασκήσει δίωξη για όταν ήμουν υπουργός, mm-hmm. γιατί θα τον πάω για παράβαση καθήκοντος. Θα τον πάω για παράβαση καθήκοντος. Όχι είμαι αθώος, δεν τα έχω πάρει ή δεν ξέρω τι άλλη τυχόν ποινική ευθύνη μπορεί να είχε. Δεν έλεγε ότι εγώ δεν έχω κάνει αν κάνει ένα αδίκημα, αλλά επειδή το αδίκημα έχει παραγραφεί, θα τον πάω για παράβαση καθήκοντος. Ή επίσης ο κύριος Τσουκάτος από το ΠΑΣΟΚ δέχτηκε ο ίδιος ότι ναι, η Siemens τότε, αν θυμάμαι καλά, έδωσε στα γραφεία, στο ταμείο του ΠΑΣΟΚ που ήταν αυτός ταμείας, έδωσε 1 εκατομμύριο. Δεν άνοιξε μύθι. Γιατί δεν άνοιξε μύτη. Γιατί δεν άνοιξε μύτη, γιατί έχουν παραγραφεί. Γιατί παραγράφηκε. Γιατί με παραγράφηκε... την αλλαγή του ποινικού κώδικα της κυβέρνησης Τσίπρα. Παραγράφηκε, παραγράφηκε με την αλλαγή που κάνατε στον ποινικό κώδικα. Δεν παραγράφηκε λόγω. Ο ποινικό κώδικα δεν μιλούσε. Δεν παραγράφηκε λόγω. Ο ποινικό κώδικα, κύριε Ζαρούχη, η αλλαγή του ποινικού κώδικα που έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε για παραγραμμένα ή για μη παραγραμμένα δικήματα. Λοιπόν, ήταν για αποφυλακίσει και είναι άλλη υπόθεση. Εάν μου επιτρέπετε αυτό που λέτε. Να τελειώσω. Να τελειώσω. Ναι. Δεν σας επιτρέπω να τελειώσω. Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Να τελειώσω. Εντάξει. Γιατί ο κύριος Τσουκάτος απαλλάχθηκε από την δίωξη λόγω παραγραφής. Δεν αθώθηκε. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ό,τι γίνεται τώρα και επίσης. Έχει ασκηθεί δίωξη τώρα ενάντια στον κύριο Λοβέρδο. Από τη δικαιοσύνη. Όχι από τη Βουλή, από τη δικαιοσύνη που είναι αρμόδια να διερευνήσει τα σκάνδαλα. Προφανώς θα απαλλαγεί λόγω παραγραφής. Αυτό είναι ένα σημαντικότατο πράγμα το οποίο είχε ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ να. Να μπει στην αναθεώρηση, συνταγματική αναθεώρηση. Μια διευκρινιστική δήλωση. Και άρεσε τη βουλευτική του ασυλία. Ναι, εντάξει. Ουσιαστικά ότι δεν έχω να φοβηθώ κάτι. Δεν έχω να φοβηθώ κάτι, αλλά παρόλα αυτά, επειδή τότε ήταν υπουργό, θα έχει παραγραφεί το αδίκημα. Μα ο ίδιο ζήτησε την άρση τη ασυλία. Κατά τα άλλα, προφανώ είναι ελλειπή η συνταγματική αναθεώρηση, ακριβώ γιατί η Νέα Δημοκρατία. Εσεί θεωρείτε σε ποια κατεύθυνση θα έπρεπε να κινηθεί. Θα έπρεπε να κινηθεί και σε άλλη κατεύθυνση. Παράδειγμα, απαγόρευση των διακρίσεων λόγω διαφόρων. Οι ανάπηροι έχουν διακρίσει στην αντιμετώπιση του στην κοινωνία. Οι άνθρωποι με διαφορετικό θρήσκευμα, σεξουαλικό προσανατολισμό, αυτά έχουν διακρίσεις. Πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ να αρθούν αυτές οι διακρίσεις, δεν δέχτηκε η Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει στο Σύνταγμα η ισότητα όλων των πολιτών. Δεν υπάρχει στο Σύνταγμα. Πώς μπορεί δεν υπάρχει. Να υπάρχει σε ένα άρθρο πώς στο Σύνταγμα και από κάτω σε άλλο άρθρο μπαίνουν 15 διατάξεις που παρεμποδίζουν. Το Σύνταγμα δεν έχει διατάξει. Είναι ο βασικός κανόνας. Και από εκεί και πέρα. Για το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας που είπε ο κ. Ζαρούχης, για το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, κατέληξε τελικά ενώ συμφωνήθηκε από την αρχή να πάμε στον απεγκλωβισμό της ψήφου της εκλογής του Προέδρου από τη διάρρηση της Βουλής, κατέληξε τελικά η πρόταση Νέας Δημοκρατίας, επειδή εκείνη είχε ψηφιστεί με 180, άρα τώρα ό,τι ήθελε η Νέα Δημοκρατία πέρασε στην ουσία. Γιατί είχε την πλειοψηφία της παρούσας Βουλής, όχι των 180 αλλά των 150. Κατέληξε να περάσει ότι τελικά ο Πρόεδρος μπορεί να εκλέγεται και με σχετική πλειοψηφία από τη Βουλή. Δηλαδή, αν για τον Α ή τα λόγο δεν συμφωνηθεί ένας πρόεδρος στις πρώτες εκλογικές διαδικασίες, θα πάμε και με μια πλειοψηφία παρόντων 151 και ψηφισάντων 76 υπέρ ενός πρόεδρου, να έχουμε έναν πρόεδρο με 76 ψήφους. Εάν αυτό είναι συνενετικές διαδικασίες, είναι συνενετικός πρόεδρος, ο τυχόν μελλοντικός, τότε δεν έχει νόημα να συζητάμε για συνενέσεις. Η απόλυτη πλειοψηφία ή η σχετική πλειοψηφία όταν σε ένα νόμο εφαρμόζεται σύμφωνα με όλους τους νόμους. Έτσι είναι και οι νόμοι. Ακριβώς. Ένας νόμος σε μία βουλή μπορεί να μην περάσει με 151 πιο, αλλά μπορεί να περάσει όσο και με 76 επί των παρόντων. Έτσι δεν μπορεί να διαχωρίσει η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αλλά εγώ θα σας πω αυτό που είπε ο Πρόεδρος και Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπορεί να σταθεί μία κυβέρνηση, αν εκλέξει έναν πρόεδρο της Βουλής, πρόεδρο Δημοκρατίας με 76 ψήφους, να σταθεί στη Βουλή. Καμία κυβέρνηση. Θα πέσει την επόμενη μέρα. Συνεπώς. Αυτό είναι λόγος να ψηφιστεί αυτή η εκλογή. Όχι, μα είναι ό,τι ισχύει για όλους τους νόμους θα ισχύει και για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η σχετική πλειοψηφία. Δεν μπορεί να διαχωριστεί. Εάν βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι όλους τους νόμους με την εκλογή του Προέδρου,
δεν μπορεί να διαχωριστεί. Νομοθετικά, συνταγματικά μπορούσε να διαχωριστεί. Πώς τώρα υπήρχε συνταγματική πρόβλεψη ότι αν δεν βγαίνει με 150 θα πάμε σε εκλογές. Όταν συμφωνήθηκε την προηγούμενη κυβέρνηση να αναθεωρηθεί αυτό το άρθρο, αυτό έλεγε. Ναι. Με την απόλυτη ψηφία ή τη σχετική πλειοψηφία που ακολουθούνται και οι διάφοροι νόμοι που ψηφίζονται. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Στην προηγούμενη δεν υπήρχε έτσι. Τέλος πάντων, πάει να το κλείσουμε το θέμα της εκλογής Προέδρου, να πάμε σε άλλο θέμα. Επιτρέψτε μου να μείνω λίγο όμως, μιας και βάλετε το θέμα της εκλογής Προέδρου. Γρίφος τώρα είναι τι θα γίνει με την επιλογή του προσώπου, κύριε Τζαρούχη. Αυτό είναι ευθύνη των κομμάτων. Είναι ευθύνη καταρχήν της κυβέρνησης, το ποιο πρόσωπο θα προτείνει. Και ευθύνη και των άλλων κομμάτων αν θα αντιπροτείνουν κάποια άλλα πρόσωπα ή θα συνεννοηθούν αν θα υπάρξει κάποια ταύτιση, κάποια συνεννόηση. Δεν υπάρχει εσείς πρόβλημα. Εσείς επιμένετε στον κύριο Παυλόπουλο. Γιατί... Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας από πρόπερσα έχει αναφέρει ότι ο κύριος Παυλόπουλος ήταν ένας καλός πρόεδρος στη θητεία του. Mm-hmm. Άσχετα με κάποιες διαφοροποιήσεις στο τέλος, αυτά δεν έχουν σημασία τόσο. Νομίζω ότι δεν είναι αρμοδιότητα του ΣΥΡΙΖΑ να προτείνει κάποιον. Εκτός αν μπουν σε μια διαδικασία συζήτηση, σε αυτό θα το δούμε στην πορεία. Να θυμίσω ότι στην προηγούμενη εκλογή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε προτείνει κανέναν, γιατί έλεγε θα πάμε στη διάλυση της Βουλής και μετά θα προτείνουμε. Έτσι, να το θυμίσω αυτό. Ναι, ήταν έτσι η διαδικασία. Εσείς ποιος θα προτείνετε. Μα δεν είναι θέμα το πιο. Όταν έρθει η ώρα. Άτομα που ναι, έτσι όταν έρθει η ώρα. Παίζουν στο τραπέζι. Δεν είναι θέμα δικό μας γενικά τη βάση ή τη κυβέρνηση. Είναι θέμα του Πρωθυπουργού και με την ομάδα που συνεννοείται και με το επιτελείο του να προτείνουν κάποιο πρόσωπο όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Δεν είναι τη ώρα τώρα μέχρι το Μάρτιο μήνα που. Θα γίνει η αλλαγή, η εκλογή του νέου Προέδρου, να πούμε από τώρα και να κάνουμε όλοι τους λαγούς ή να εκφράζουμε τις επιδημίες αν θα ήθελα τον Α ή τον Β ή τον Γ. Δεν είναι θέμα δικό μας. Και όχι μόνο δικό μου ως Πρόεδρος της Νομαρχιακής Ρωσίας, αλλά ούτε και των βουλευτών. Όταν έρθει η ώρα θα συγκληθεί το κατάλληλο όργανο υπό την Προεδρία και του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και εκεί θα κουβεντιάσουν και θα συνηθούν, θα προτείνουν ποιο δεν έχουν να προτείνουν. Μάλιστα. Δεν είναι της ώρας. Λοιπόν. Να σας πάω λίγο στο σκάνδαλο Νοβάρτης. Παραμένει ψηλά στην επικαιρότητα. Κύριε Τζαρούχη. Ναι, τι θέλει, γιατί εχθές συμμετείχε και ήταν στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής η γραμματέας, η οποία γραμματέας δεν ξέρω αν ήταν τελικά η προστατευόμενη μάρτης με το επίθετο κελέσι, δεν ήταν, και άλλα έλεγε, άλλα θυμήθηκε χθες, έπεσε σε αντιφάσεις. Και να πω το χαρακτηριστικό ότι ενώ εκεί που ένας βουλευτής Νέας Δημοκρατίας έλεγε ποιος έκλεισε το ραντεβού για το πάρκινγκ για να σηκωθεί μπάρα τον αριθμό αυτοκινήτου, εγώ τα έκλεισα, και στο τέλος λέει αφού το Μέγαρο Μαξίμου δεν έχει πάρκινγκ, λέει, για τους επισκέπτες, τι ραντεβού κλείσε. Α, δεν ξέρω, λέει μετά. Δηλαδή έπεσε σε τέτοιες αντιφάσεις που ενδεχομένως αυτή θα έχει θέματα και με την δικαιοσύνη. Αυτό είναι το σκάνδαλο Νοβάρτης. Διότι είναι στημένη οι μάρτυρες να ψευδομαρτυρήσουν για να πούνε ότι σώνει και καλά συμμετείχανε σε μια διαδικασία, σε ένα λησβερίσι με πολιτικά πρόσωπα για να ποινικοποιήσει την πολιτική ζωή ο ΣΥΡΙΖΑ. Και γιατί το έλεγε αυτό, το είπε ανοιχτά ο Πολάκης. Πρέπει να κλείσουμε 2-3 στη φυλακή για να ξαναπάρουμε τις εκλογές. Αλλιώς δεν γίνεται. Κύριε Ρέκτα. Δεν τα κατάφεραν. Το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι ένα διεθνές σκάνδαλο, το οποίο δεν ξεκίνησε ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, ούτε καν από την ελληνική δικαιοσύνη. Ξεκίνησε από την αμερικανική δικαιοσύνη, με στοιχεία που είχε η αμερικανική δικαιοσύνη, η οποία γνωρίζουμε πόσο στιγνή είναι σε θέματα διαφθοράς και διαπλοκής παγκόσμια, όπου μπορεί να παρέμβει φυσικά. Αλλά ξεκινώντας από την παρέμβαση που έκαναν στην Αμερική, φτάσανε και από την αμερικανική δικαιοσύνη ήρθε στην ελληνική δικαιοσύνη η πρόταση να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες ελληνικών πολιτικών προσώπων. Ξεκίνησε η ελληνική δικαιοσύνη, το πήγε το θέμα στην Βουλή, την προηγούμενη Βουλή. Η προηγούμενη Βουλή, προφανώς, επειδή δεν μπορούσε η Βουλή να. Και έτσι είναι το σωστό. Καμία βουλή δεν μπορεί να έχει τα στοιχεία της δικαιοσύνης για να παραπέμψει ή να μην παραπέμψει κάποιος. Τα πήγε στη δικαιοσύνη. Τα επέστρεψε στη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα, η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Έχει ήδη ασκήσει μια δίωξη, έχει ήδη βάλει στο αρχείο κάποιες άλλες διώξεις, κάποιες άλλες που είχαν προταθεί να διερευνηθούν. Γιατί τη μια φορά η δικαιοσύνη είναι καλή και την άλλη είναι σκευωρία. Το ζήτημα με την Προανακριτική Επιτροπή τώρα.
Τώρα τι πάει επιχειρεί να κάνει η πλειοψηφία της επιχειρητής, της προανακριτικής επιτροπής. Να ξεχάσει την υπόθεση για την οποία έχει συσταθεί, που να θυμίσω ότι έχει συσταθεί για την τυχόν ευθύνη του κυρίου Παπαγγελόπουλου στην όλη υπόθεση. Και αρχίζει και συζητάει την ουσία του. Δηλαδή, συζητάει την ουσία κατηγορώντας και απειλώντας τυχόν μάρτυρες που θα καλέσει η δικαιοσύνη κάποια στιγμή στη διερεύνησή της, όπως η κυρία, όπως την είπε ο κύριος Τζαρούχης, δεν συγκράτησα το όνομά της βέβαια καθόλου, δεν έχει σημασία. Γιατί πιέζοντας την να αποκαλύψει τώρα στην προανακριτική τι ξέρει για την πραγματική υπόθεση, θα σκεφτεί πάρα πολύ αυτή να πάει στη δικαιοσύνη να πει την αλήθεια για αυτά που ξέρει. Άλλο το ένα αντικείμενο, άλλο το άλλο αντικείμενο. Μα είχε καταθέσει αυτή. Η συγκεκριμένη είχε καταθέσει. Δεν είπε, έχω πάει, έχω καταθέσει, θα ξαναπάω αν με αυτό. Ναι, αλλά οι απειλές όλες που δέχονται αυτούς που καλούν τώρα, οι οποίες είναι άσχετες με την υπόθεση της προανακριτικής, είναι εντελώς διαφορετικές. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτή είχε αφήσουμε τη δικαιοσύνη. Αυτή είχε πει ότι είχε κλείσει το ραντεβού για το πάρκινγκ στο Μέγαρο Μαξίμου. Τι λέει στην προανακριτική. Στην προανακριτική τα είπε. Αυτά τα είχε πει στην. Αν τα είπε στη δικαιοσύνη και διαρρεύσανε, κακώς διαρρεύσανε. Γιατί η δικαιοσύνη, οι καταθέσεις είναι απόρριτες, δεν διαρρέουν. Αν τα είπε στην προανακριτική, είναι εκτός θέματος. Δεν διαρρέουν, αλλά τους προστατευόμενους μάρτυρες. Ποιος τους γνώριζε, ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης τους γνώριζε. Που δεν ήταν η δουλειά του. Τους προστατευόμενους. Ο κύριος Πολάκης. Ξέρει η δικαιοσύνη, δεν τους ξέρει. Και ο κύριος Πολάκης. Μα ο ίδιος το είχε αναφέρει. Δεν είχε αναφέρει κάτι τέτοιο, ότι γνωρίζει τον Σαββατοκύριακο. Ναι, το είπε ο ίδιος, το είχε πει. Ίσα-ίσα υπουργοί. Και ο κύριος Ζανακόπουλος στους διαδρόμους του Αρείου Πάγου εκεί να μάθει τι καταθέτουνε. Δεν είχε κανένας γνώση εκτός από αυτούς που λέγανε ότι μόλις βγούμε κυβέρνηση θα τσακίσουμε και τους προστατευόμενους μάρτυρες και τους δικαστές. Το ποιοι απειλούσανε το ξέρουν πάρα καλά. Δεν γνωρίζουν αν ο κ. Πολάκης είχε αναφερθεί στους προστατευόμενους μάρτυρες. Εντάξει. Είναι... Πάντως ένα τώρα θέμα, ένα σκάνδαλο με παγκόσμιες διαστάσεις και πραγματικά δεν ξέρουμε αν οι άμεσα εμπλεκόμενοι ποτέ τιμωρήθηκαν και αν έχουν τιμωρηθεί και αν έχει φτάσει η δικαιοσύνη σε αυτούς, γιατί πολλοί μπορεί να μην έχουν τιμωρηθεί κιόλας, έχει γίνει πραγματικά θέμα καθημερινό της πολιτικής ζωής του τόπου αυτού. Έχει γίνει, κακώς έχει γίνει, γιατί δεν δέχεται η Νέα Δημοκρατία και το Κοινάλ, δεν δέχονται να πάει υπόθεση στη Βουλή, στη δικαιοσύνη, όχι να πάει. Έχει πάει στη δικαιοσύνη, αλλά να αφήσουν τη δικαιοσύνη χωρίς πιέσεις. Να ξεκαθαρίσει γιατί τι γίνεται. Ενοχλήθηκε η δικαιοσύνη, ασκήθηκαν πιέσει τη δικαιοσύνη. Πάρα πολύ ασκήθηκε. Μα μέχρι προχθές. Όταν έβγαινε ο κύριος Σαμαράς και όταν έβγαινε ο κύριος Γεωργιάδης. 4,5 χρόνια είχατε την ευθύνη της κυβέρνησης. Κυβερνούσατε. Όχι της δικαιοσύνης. Ποιος την έκανε την παρέμβαση της δικαιοσύνης. Όχι της δικαιοσύνης, της κυβέρνησης. Ναι, της κυβέρνησης. Ποιος έκανε παρέμβαση 4,5 χρόνια. 4,5 χρόνια δεν μπορούσε η δικαιοσύνη να βγάλει μια άκρη. Δεν έχει σημασία. Δηλαδή τώρα ενοχλήθηκε η δικαιοσύνη. Με τον Χατζόπουλο έβγαλε άκρη μετά από 15 χρόνια. Τότε που λέγανε. Και δικούμενε τώρα. Να βγάλει αργότερα. Όχι ότι παρεμβαίνει κάποιο. Να αφήνουν. Η δικαιοσύνη είναι ελεύθερη. Χωρίς απειλές. Η δικαιοσύνη είναι η ελεύθερη δικαιοσύνη. Τις απειλές ξεχάσατε που εκτόξευε και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Γεωργιάδης που απειλούσαν μάρτυρες και δικαστές. Όταν κάποιος είναι αθώος και βλέπει ότι σπηλώνεται το όνομά του, είναι δικαίωμά του να προσφεύγει στη δικαιοσύνη και να κάνει όσες μηνύσεις νομίζει αυτός. Να προσφεύγει στη δικαιοσύνη, όχι να απειλεί. Εσύ στη δικαιοσύνη δεν πρέπει. Λοιπόν, θα τα δείξει η δικαιοσύνη. Θα τα δούμε, θα το παρακολουθούμε το θέμα. Επιτρέψτε μου, γιατί δέχεστε τα πειρά του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο, αλλά και πολλών πολιτών, κύριε Τζαρούχη, τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή τις ανακοινώσεις των ονομάτων των νέων διοικητών στα νοσοκομεία της χώρας. Δέχεστε τα πειρά και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και κόσμου που σας ψήφισε. Τι γίνεται τελικά, πήγε περίπατο το Μητρό στελεχών της Νέας Δημοκρατίας? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, γιατί πήγε. Αλλά... Δεν πήγε περίπατο. Πολλοί έχουν αξιοποιηθεί και ενδεχομένως και άλλοι να αξιοποιηθούν από το Μητρό στελεχών. Αλλά θεωρώ ότι πολύ καλά λειτουργεί. Πολύ καλά λειτουργεί η κυβέρνηση. Όσον αφορά τώρα την επίθεση ή αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ ότι είναι ένας ηλικιακός ρατσισμός, υποτίθεται για τον διοικητή της μιας ημέρας που έγραφε σήμερα μια εφημερίδα. Για τον κύριο Πατέρα. Ο κύριος Πατέρας, αλλά ξεχάσαμε. Ζήτησε ρουσφέτη, ναι, τα πεμόνα. Λοιπόν, θα σας τα πω. Δεν έχω θέμα να αποφύγω την ερώτησή σας. Αλλά να πούμε ότι ο κύριος Πατέρας ήταν 80 χρονών. Ενώ ο κύριος Φλαμπουράρης ήταν 82 χρονών. Η κυρία Χριστοδουλοπούλου ήταν 80 φεύγα χρονών.
Εκεί δεν είχαμε ηλικιακό ρατσισμό εκεί. Εκεί μπορούσαν να ασκούν τα καθήκοντα ή πάνω των 80. Εδώ, σε ένα νοσοκομείο, είναι ανεπίτρεπτο να υπάρχει ένας 80 χρονών διοικητής. Ένα αυτό. Δεύτερον, όσον αφορά τα βιογραφικά, λοιπόν, αυτοί που τα εξέτασαν, δεν είμαι αρμόδιος, ούτε ασχολήθηκα, δεν το γνωρίζω το θέμα, αλλά να μας εγκαλούν αυτοί που καταστήσανε, που είχαν τοποθετήσει τον Καρανίκα σύμβολο στρατηγικού σχεδιασμού του Πρωθυπουργού και του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ντροπή μεγάλη. Ντροπή μεγάλη. Αυτοί που διορίσανε ιδιοκτήτη βουλκανιζατέρ σε νοσοκομείο, αυτοί που είχαν διορίσει διοικητή νοσοκομείου με 4 πλασά πτυχία και μόλις ανακαλύφθηκαν σαν να μην τρέχει τίποτε, λέει δεν έγινε και τίποτε. Θα σας πω κάτι όμως και θα δώσω και το λόγο αμέσως στον κύριο Ρέκατα να απαντήσει. Το ζήτημα είναι έχουν... όμως να μην βλέπουμε τι κάνει όχι, ο άλλος, να βλέπουμε τι λέγαμε προεκλογικά. Γιατί ο κόσμος σε εσάς έδωσε την εκκλησία. Δεν βάλαμε ιδιοκτήτη συνεργείου για να εσωφαρίσουμε τον ιδιοκτήτη του βουλκανιζατέρ. Έτσι. Δεν βάλαμε έναν απατεώνα για να, ή έναν κλέπτη για να ισοφαρίσουμε τα 4 πλαστά πτυχία του διοικητή του κρατικού της νίκιας. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική της αντιπαράθεσης. Αλλά ο συγκεκριμένος κύριος, ο κύριος Πατέρας, είχε ένα βιογραφικό, εκτιμήθηκε από την Επιτροπή ότι μπορεί να ασκήσει επαρκώς τα καθήκοντα. Και τι είπε ο κύριος Γεραπετρίτης εχθές, ότι ενδεχομένως να υπάρχει και μια αστοχία. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να λέμε ότι μπορεί να υπάρξουν και αστοχίες. Αλλά οι διοικητές όμως που ανέλαβαν ήδη έχουν υπογράψει ένα μνημόνιο. Κάθε 3 μήνες θα ελέγχονται, θα παρουσιάζουν το έργο προόδου της διοίκησης του νοσοκομείου και αν δεν είναι επαρκέστατο το έργο που παράγουν, θα απολύονται χωρίς αποζημίωση. Μέχρι τη στιγμή τη βλέπουμε εδώ. Βλέπουμε ότι και 1-2 μήνες πριν τις εκλογές ανανεώσανε θητείες διοικητών και είναι καρφωμένοι στις θέσεις τους. Είναι καρφωμένοι στις θέσεις τους. Για λόγους ευδειξίας, όταν κάποιος, γιατί κακά τα ψέματα, όταν μια κυβέρνηση εκλέγεται, θέλει να βάλει και άτομα που να πιστεύουν και στην πολιτική της. Εμείς δεν εγκαλέσαμε το ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν έβαλε. Αυτό δεν πάει όμως αυτή η χώρα μπροστά. Όχι. Νομίζω ότι οι πολίτες ξέρετε τι θα θέλαν και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία. Να ορίσει πραγματικά τους άξιους, νέους ανθρώπους που μπορεί να έχουν πολύ πλούσια βιογραφικά και να μην ανήκουν ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε στη Νέα Δημοκρατία. Επειδή νομίζω η πλειοψηφία του κόσμου αυτό θα ήθελε. Νομίζω. Επειδή έχω ασκήσει και διοίκηση. Επειδή έχω ασκήσει και διοίκηση στην επαγγελματική μου καριέρα, άξιοι δεν σημαίνει μόνο όσοι έχουν τυπικά προσόντα. Πρέπει και να πιστεύει και σε ένα σύστημα. Δεν μπορείς να βάλεις έναν μάνατζερ σε μια εταιρεία του δημοσίου να την αναπτύξει όταν είναι κατά της ιδιωτικής οικονομίας. Γι' αυτό και απέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση στο οικονομικό πεδίο. Δεν πίστευε στην ελεύθερη οικονομία. Κύριε Ρέκατα. Ο κύριος Ζαρούχης φάσκει και αντιφάσκει. Δηλαδή. Απ' τη μια λέει είχε πλούσιο βιογραφικό ο Τάδε, ο Α, ο Β, και απ' την άλλη δεν μπορούμε να κοιτάμε μόνο τα βιογραφικά και τα προσόντα γιατί πρέπει να έχει ασκήσει διοίκηση. Αυτό είναι αντιφατικό σε αυτά που λέτε. Ήθελα να πω το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ όταν έκανε τις προκηρύξεις για τα νοσοκομεία, όταν λήγαν οι θητείες των προηγούμενων, έκανε προκηρύξεις, έκανε δημόσιο διαγωνισμό. Ο καθένας έφερε τα προσόντα του, δεν εξέτασε ποιοι είναι, από ποιο κόμμα είναι και αν πιστεύουν ή δεν πιστεύουν στη δημόσια υγεία ή στην ιδιωτική υγεία. Η κατεύθυνση δίνεται από το Υπουργείο. Εάν το Υπουργείο δίνει κατεύθυνση, όπως έδινε το Υπουργείο επί ΣΥΡΙΖΑ, ότι η δημόσια είναι η δημόσια. Η υγεία είναι δημόσια και δωρεάν. Τα διοικητικά συμβούλια και οι διοικητές των νοσοκομείων είχαν υποχρέωση να ασκούν αυτήν την πολιτική. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία προφανώς εξαργύρωσε ψήφους. Όταν ο κύριος, ο συγκεκριμένος, ο κύριος Πατέρας που είπατε, άσχετα με την ηλικία του, άσχετα με την ηλικία του, είχε επιχειρήσει, όταν ήταν πολιτευτής στον ΑΝΕΛ, είχε ξαναεπιχειρήσει να εξαργυρώσει τους ψήφους και δεν του πέρασε τότε γιατί δεν ήταν η κυβέρνηση μετά της Νέας Δημοκρατίας, πήγε και συναντήθηκε προσωπικά με τον κύριο Μητσοτάκη και είπε ότι εγώ έχω τόσες χιλιάδες ψήφους στην ευρύτερη περιοχή. Το είπε σήμερα, να παρακαλώ να δείτε, να βρείτε το βίντεο από το Sky, αν το βρείτε, που το είπε σήμερα, ότι συναντήθηκα προσωπικά με τον κύριο Μητσοτάκη, του είπα ότι έχω τόσες χιλιάδες ψήφους και μπορώ να τους φέρω στην περιοχή και θα μου δώσεις μία θέση μετά. Του έδωσε τη μία θέση. Προφανώς, πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχει κανένα θέμα ηλικιακό, δεν έβαλε κανένας από το ΣΥΡΙΖΑ ηλικιακό θέμα για τον άνθρωπο, έβαλε θέμα ότι γίνεται καθαρά εξαγορά ψήφων. Καθαρά. Στην Κρήτη τοποθετήθηκε άλλος διοικητής νοσοκομείου, ο οποίος είναι καταδικασμένος για γιατρός αυτός, καταδικασμένος για ιατρικά λάθη. Δηλαδή, όλοι αυτοί τώρα.
έχουν τη λογική του να τα ξεπουλήσουμε όλα στους ιδιώτες. Όλα τα νοσοκομεία. Και ας πάει ο κόσμος όπου θέλει να γιατρευτεί. Ας πάει ο κόσμος, άμα δεν έχει όλα αυτά, είναι και απόρρια άλλων θεμάτων που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Η κατάργηση του ΑΜΚΑ σε πάρα πολλούς. Φώναζε η Νέα Δημοκρατία πάντα για υγειονομικές βόμβες μεταναστών, για. Έρχονται εδώ, μας φέρνουν αρρώστιες, δεν έχει παρατηρηθεί τίποτα τόσο. Και το πρώτο που έκανε ήταν να καταργήσει τον ΑΜΚΑ στα προσφυγόπουλα τα ασυνόδευτα, τα οποία δεν θα μπορούν να πάνε να εμβολιαστούν γιατί δεν θα έχουν ΑΜΚΑ. Είναι νόμος αυτό. Χωρίς ΑΜΚΑ δεν εμβολιάζεται κανένας, δεν πάει σχολείο κανένας. Αν είναι δυνατόν δηλαδή τέτοια πράγματα στην υγεία, στο θέμα της υγείας. Υπάρχει ειδικό σχέδιο που εκπονεί η κυβέρνηση και υπό τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για τα 4.000 ασυνόδευτα. Βεβαίως. Άλλο το που θα πάνε τα 4.000 ασυνόδευτα και άλλο ο νόμος που έχουν. Υπάρχει πρόνοια και για όλα αυτά. Δεν ξέρω, αλλά εγώ ξέρω ότι τον πρώτο νόμο που έβγαλε η Νέα Δημοκρατία μόλις βγήκε ήταν να μην μπορούν να πάρουν ΑΜΚΑ. Λογικό είναι. Να μην μπορούν να πάρουν λογικό ΑΜΚΑ. Λογικό είναι. Πρέπει δηλαδή, ο ΑΜΚΑ δεν χορηγείται στη λαϊκή αγορά, στο πανέρι, ελεύθερα σε όλους. Ο ΑΜΚΑ χορηγείται μετά από κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες. Ναι, αλλά σε όλους τους ανθρώπους που ζουν στην Ελλάδα. Όχι, γιατί αλλιώς, σε όλους τους ανθρώπους που ζουν νόμιμα. Ναι. Σε όλους τους ανθρώπους που ζουν νόμιμα. Όσοι δεν ζουν νόμιμα, δεν μπορεί να χορηγηθεί ΑΜΚΑ. Αυτοί θα μπουν σε κλειστές δομές. Εκεί υπάρχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους συγκεκριμένους. Πρόσφυγες, παύλα, μετανάστες και δεν μπορούν να έχουν ΑΜΚΑ. Σε κλειστές δομές. Δηλαδή σε φυλακές. Σε φυλακές υπεύθυνες. Είναι η κλειστή δομή της Αμυγδαλέζας, την οποία εσείς την καταργήσατε ως κυβέρνηση μόλις εκλεγήκατε. Φυσικά. Και φτιάξατε τη Μόρια σε επίπεδο Χίλτον. Καταργήσατε την Αμυγδαλέζα και φτιάξατε τη Μόρια. Αυτές οι δομές οι κλειστές. Από την υγεία με πήγατε στο προσφυγικό, αλλά είναι επίκαιρο είναι και το προσφυγικό. Πολύ επίκαιρο. Αυτές οι κλειστές δομές που πάνε να δημιουργηθούν τώρα, αφενός μην είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο, αφετέρου δεν τους δέχεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα καταργηθούν πάρα πολύ. Το προσφυγικό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Γιατί όπως λέει ο κ. Τζαρούφης, έγινε η Μόρια στη Μυτιλίνη να υποδεχτεί και τον Ιούλιο παρέδωσε τη Μόρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ με 5.000 ανθρώπους εκεί φιλοξενούμενους, με τις συνθήκες τις δύσκολες, τις τραγικές από εγώ, δεν ήταν οι καλύτερες συνθήκες και δεν μπορεί να είναι οι καλύτερες συνθήκες όταν σου έρχονται καθημερινά τόσο. Αλλά με τη λογική που είχε η Νέα Δημοκρατία τότε, όταν βγήκε η κυβέρνηση, που οι βουλευτές, οι υποψήφοι των νησιών λέγανε θα φύγουν όλοι από τα νησιά να πάνε στην υπηρετική Ελλάδα. Και αντίστοιχα, οι βουλευτές των υπηρετικών διαμερισμάτων λέγανε δεν θα έρθει κανένας εδώ. Επί τρεις μήνες τώρα συσσωρεύονται στη Μόρια και έχουν φτάσει 14.000 τώρα οι πρόσφυγες, οι μετανάστες στη Μόρια. Και τώρα ψάχνεται η Νέα Δημοκρατία, τώρα κατάλαβε ότι είναι γεωπολιτικοί λόγοι η άφηξη των προσφύγων και των μεταναστών. Ενώ επί ΣΥΡΙΖΑ έφταιγε η κυρία Χριστοδηλοπούλου που είπε ο κύριος Τζαρούχης, έφταιγε ο Α και ο Β. Τώρα κατάλαβα το πρόβλημα εσείς, δεν είναι. Όταν καλέσατε όλους τους πρόσφυγες, παύλα, μετανάστες, ότι είναι καλοδηχούμενοι στη χώρα. Βεβαίως, αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Δεν μου λέτε και εσείς που δεν τους καλέσατε τώρα, γιατί έρχονται τριπλάσιοι και τετραπλάσιοι. Γιατί είχαν μάθει ναι, ότι η χώρα είναι ένα μπάχαλο. Μόλις διαπιστώσουν ότι όσοι έρχονται θα μπαίνουν, σε κλειστές δομές, προαναχωρησιακά κέντρα, όσοι δεν παίρνουν το άσυλο εντός εξαμήνου θα επιστρέφουν πίσω. Θα δούμε πόσοι θα διακινδυνεύουν τα χρήματά τους να δίνουν στους διακινδυτές για να έρχονται στη χώρα. Αυτά τα ξέρουν πάρα πολύ καλά όσοι έρχονται, γιατί ξέρουν τι γίνεται στην Ελλάδα. Αυτό θα το δούμε το Μάρτι μήνα. Αυτό να το πούνε. Να το πούνε τη Νέα Δημοκρατία οι υπουργοί, να τους διαμηνήσετε, να πούνε και στην Ευρώπη αυτά τα πράγματα. Γιατί στην Ευρώπη μέχρι τώρα, μέχρι πριν βγουν ή και τις πρώτες μήνες που βγήκανε, λέγανε ότι έφταιγε ο ΣΥΡΙΖΑ που έρχονται οι μετανάστες. Στην Ευρώπη τον ακούτε εσείς τον Πρωθυπουργό σε κάθε φορά που του δίνετε ευκαιρία ότι αναφέρεται σε αυτό το πρόβλημα, το οποίο δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες και η παγκόσμια. Είναι και θέμα Τουρκίας. Πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες και η Ευρώπη. Και δεύτερον, συγγνώμη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σταθεί στο ύψος των προβλημάτων. Δεν έχει σταθεί. Ούτε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με τη δικαιοσύνη. Αλλά για πρώτη φορά όμως ο κύριος Ζερχόβερ ήδη τώρα τι συζητάει, ότι όσοι παίρνουν άσυλο στις χώρες εισόδου, από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι μπορούν να κινούνται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και οι υπόλοιποι να επιστρέφουν πίσω. Η διαδικασία του ασύλου, αυτό ήταν το λάθος το μεγάλο, το νομικό πλαίσιο το οποίο υπήρχε, κρατούσε 9 έως 10 χρόνια. Το νομικό πλαίσιο άλλαξε πριν 15 μέρες, η διαδικασία του ασύλου
με τις τρεις επαναλαμβανόμενες αιτήσεις, πρώτη, δεύτερη, τρίτη αίτηση, αν απορρίπτεται, θα πει εντός εξαμήνου. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά που η Νέα Δημοκρατία κάνει στο θεσμικό πλαίσιο και τα κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα. Να τα δούμε στην πράξη όλα. Βεβαίως. Εδώ είμαστε. Να τα ξαναπούμε. Σε ό,τι αφορά την οικονομική επικαιρότητα και τα θέματα της οικονομίας, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, κύριε Ρέκατα, ξεκινάω από εσάς. Γιατί πολλά από όσα γίνονται είναι και απόρρια έτσι της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τώρα ανέλαβε, 145 μέρες έχει η νέα κυβέρνηση. Οπότε πολλά που είχαν δρομολογηθεί, πολλά που γίνονται τώρα, είναι και απόρρια πραγμάτων που είχατε κάνει κι εσείς. Ναι, κάποια είτε είναι απόρρια. Στην θετική κατεύθυνση, είτε κάποια είναι απόρρια των πραγμάτων, κάποια άλλα είναι ξεκάθαρα διαφορετικά. Mm-hmm. Να σας πω δύο συγκεκριμένα παραδείγματα. Η μείωση του ΕΝΦΙΑ, παράδειγμα. Mm-hmm. Είχε δρομολογήσει πέρσι ο ΣΥΡΙΖΑ το 2018, είχε ψηφίσει τη μείωση του ΕΝΦΙΑ για 30% για μια περιουσία μέχρι των 60.000, αν θυμάμαι καλά. Μετά 20% για μια περιουσία, ακίνητη περιουσία μέχρι 200.000, και από εκεί και πέρα δεν είχε μείωση του ΕΝΦΙΑ. Ήρθε η Νέα Δημοκρατία με κραυγές και φανφάρες, είπε μείωση 30% του ΕΝΦΙΑ σε όλο τον κόσμο. Ωραία, μείωση 30% σε όλο τον κόσμο. Όλος ο κόσμος τρίβει τα χέρια του. Αυτός που έχει την περιουσία τη χαμηλή παραμένει εκεί που είχε εξαγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μειώνεται. Μειώνεται σε αυτή τη μείωση που είχε εξαγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ, λέω. Στη μείωση που είχε εξαγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να θυμίσω, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αναγγείλει την κατάργηση, όχι τη μείωση. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για το 18 και το 19. Μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία που παρέλαβε τώρα. Είναι, και τρίβουν ακόμα περισσότερο τα χέρια αυτοί που έχουν τις μεγάλες περιουσίες. Αυτό πήγαν από τώρα εσείς. Γιατί αυτοί απαλλάσσονται κατά πολύ παραπάνω. Mm-hmm. Κατά πολύ παραπάνω απαλλάσσονται. Και στη Λε Φιγκαρό που μίλησε ο κύριος Τσίπρας, αλλά και άλλα πρωτοκλασσά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργοί, όλοι εμένουν στο εξής. Ότι η Νέα Δημοκρατία, ό,τι βρήκε έτοιμο από το ΣΥΡΙΖΑ, το αναδιανέμει, αλλά όχι προς τις ευάλωτες ομάδες. Προφανώς. Δηλαδή το κάνει δώρο στους πλούσιους και στους φίλους. Προφανώς. Ακόμα και η μείωση της φορολογίας που εξαγγέλει με διάφορους ότι εμείς μειώνουμε τη φορολογία, mm-hmm. μειώνει τη φορολογία σε όλους το ίδιο. Δηλαδή είτε είσαι φτωχός, έχεις μια μείωση φορολογίας κατά 50 ευρώ το χρόνο. Άμα είσαι πλούσιος, έχεις την ίδια μείωση φορολογίας ποσοστιαία. Mm-hmm. Αλλά άμα έχεις 1 εκατομμύριο εισόδημα, η ίδια μείωση ποσοστιαία είναι πολλές χιλιάδες ευρώ. Το ίδιο συμβαίνει. Mm-hmm. Ναι. Για να ακούσουμε και τον κύριο Τζαρόχη τι έχει να πει. Δεν περάζει τώρα που... καταλαβαίνω ότι δεν πρόλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ 4,5 χρόνια να εφαρμόσει το πρόγραμμά του. Δεν πρόλαβε να ακυρώσει τον ΕΝΦΙΑ, να τον καταργήσει. Γιατί έλεγε δεν είναι κάτι παράλογο και παράνομο. Καταργείται, δεν διορθώνεται. Δεν πρόλαβε να τον καταργήσει. Θα τον καταργούσει στην επόμενη θητεία της κυβέρνησης. Απλά είχε μόλις η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά είχε δεσμευτεί ο πρόεδρος της, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% την πρώτη διετία της θητείας της ως κυβέρνηση. Τότε είπε και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα το μειώσουμε και εμείς στην επόμενη κυβέρνησή μας. Το είχε ψηφίσει. Το είχε ψηφίσει. Το είχε ψηφίσει για την επόμενη χρονιά. Ψηφίστηκε για την επόμενη χρονιά. Για την επόμενη χρονιά. Προφανώς, λοιπόν, όταν ψηφίζει κάτι το 18, το Δεκέμβριο του 18, λοιπόν, το ψηφίζει για την προηγούμενη χρονιά. Το ψηφίζει για την επόμενη που έρχεται. Δεν προλάβατε να τα υλοποιήσετε όλα αυτά τα μέτρα. Δεν περάσει, θα τα υλοποιήσει η Νέα Δημοκρατία. Μακάρι. Ναι, για τους φτωχούς όμως, όχι για τους πλούσιους. Για όλους. Για όλους. Εμείς δεν έχουμε κόμπλεξ ούτε με τη μεσαία τάξη, ούτε με την ανώτερη, ούτε με την κατώτερη. Εσείς είχατε επιλογή, γιατί το είχαν παραδεχτεί οι υπουργοί σας στη Βουλή, ότι είναι πολιτική μας επιλογή να υπερφορολογήσουμε τη μεσαία τάξη. Όχι. Έτσι, όχι τσακαλώτος, τσακαλώτος στη Βουλή. Όχι τη μεσαία τσακαλώτος τάξη. Στη Βουλή. Και Χαρίτσης στη Βουλή. Πολιτική μας επιλογή να υπερφορολογηθεί η μεσαία τάξη. Τώρα κόπτεστε για τη μεσαία τάξη. Εμείς θέλουμε όλους τους Έλληνες ίση αντιμετώπιση. Ίση αντιμετώπιση. Δεν είναι η μεσαία τάξη διαφορετική από την ανώτερη ή από την κατώτερη. Είναι όλοι φορολογούμενοι πολίτες και όπως ένας που έχει μία περιουσία 5.000 ευρώ αξίας να μειώνεται το ίδιο και ο άλλος που έχει 50. Να μειώνονται το ίδιο ισόποσα, διότι αυτή σημαίνει δημοκρατία και αυτή σημαίνει ισότητα. Το Σύνταγμα λέει... Από εκεί και πέρα...
Το Σύνταγμα για το οποίο τόσο λέγατε πριν, λέει ότι ο καθένας προσφέρει ανάλογα με τις δυνατότητές του. Όχι, δεν προσφέρουν όλοι το ίδιο, ανάλογα με τις δυνατότητές του. Αυτός που δεν έχει να φάει, αυτός που ζει από τα επιδόματα, δεν θα του μειώσει αυτού τον ίδιο τον ένφια, αν έχει ένα σπιτάκι και το ίδιο θα μειώσει στο πλούσιο που δεν ξέρει. Στις ευάλωτες ομάδες και σε αυτούς που δεν έχουν εισόδημα, δεν πληρώνει κανένα ένφια. Στις ευάλωτες ομάδες. Δεν είναι απαλλαγμένοι από τον ένφια. Η επιβολή του ένφια είναι σε άλλες ομάδες. Ναι. Πρώτον. Δεύτερον, βλέπουμε για πρώτη φορά η κυβέρνηση δεν κάνει πίσω σε όλες τις προεκλογικές τις δεσμεύσεις. Στο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες. 1,18 δις ελάφρυνση σε όλα τα στρώματα. Μείωση φορολογίας και στις επιχειρήσεις και στους ιδιώτες. Ναι. Να μην θυμίζουμε τώρα. Παραλάβατε το αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ και το φέρατε στις 8.600. Δεν το κάναμε εμείς. Εσείς το κάνατε. Που αγαπούσατε τη μεσαία τάξη. Τη μεσαία τάξη και τη φορολογία. Γι' αυτό μειώσατε το αφορολόγητο, επειδή τους αγαπούσατε και επειδή τους εκτιμούσατε. Δεν έπρεπε να μειωθεί. Κι άλλο πρέπει να μειωθεί. Το αφορολόγητο να μειωθεί κι άλλο. Το αφορολόγητο δεν πρέπει κι άλλο. Το πήρατε στα 12.000 ευρώ. Εμείς το είχαμε ως 12.000 ευρώ αφορολόγητο και εσείς το πήγατε στο 8.600. Μη συγχωρείς, άμα κάποιος παίρνει 9.000 πρέπει να φορολογείται. Είναι ποσό για να φορολογηθεί. Όχι βέβαια. Ναι, αυτό λέω. Εσείς το κατεβάσατε, δεν καταλαβαίνετε όμως. Αυτό λέω. Εμείς το είχαμε στα 12.000. Αν πάει παρακάτω θα... Εμείς το είχαμε στα 12.000. Δεν καταλαβαίνετε. Το είχαμε στα 12.000 το αφορολόγητο. Και εσείς το κατεβάσατε στα 8.600. Αυτή είναι η διαφορά μας. Πρώτον. Δεύτερον. Μείωση του εισαγωγικού συντελεστή φορολογίας. Από το 22% που ήταν ο πρώτος συντελεστής, για τις πρώτες 10.000 εμείς το πάμε στο 9%. Μας. Δεν θα φορολογούνται οι 20.000 το ίδιο με τις 10.000. Το κάνουμε πράξη εμείς αυτό. Το κάνουμε πράξη. 9% κατατέθηκε χθες. Επειδή βρήκε η Νέα Δημοκρατία ένα μεγάλο μαξιλαράκι οικονομικό που υπάρχει από τα. Βρήκε, ναι. Βρήκε. Ναι. Ενώ βρήκε, ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να θυμίσω ότι έλεγε ο αρχηγός σας όταν το κάποιο πλεόνασμα, κοινωνικό μέρισμα, μοίραζε η κυβέρνηση Σαμαρά το 2014 τον Απρίλιο, έλεγε ότι μοιράζεται το αίμα του λαού. Αυτό δεν είναι πλεόνασμα. Είναι αίμα του λαού, έλεγε ο αρχηγός σας. Συνεπώς, και αυτό που μοιράζει η Νέα Δημοκρατία είναι η υπερφορολόγηση του πολίτη, του Έλληνα φορολογούμενου από την κυβέρνησή σας. Είναι η υπερφορολόγηση. Εμείς δεν θέλουμε να έχουμε υπερπλεονάσματα για να μοιράσουμε. Εμείς θέλουμε να έχουμε το κανονικό πλεόνασμα που είναι αναγκαίο για την αποπληρωμή των δόσεων και τα υπόλοιπα να τα έχουν οι πολίτες στην τσέπη τους. Έχετε διαφορετική δεν είναι, ανάγνωση. Είναι διαφορετική η πολιτική μας. Δεν επιδιώκουμε υπερφορολόγηση για να μοιράζουμε μετά κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα ένα επίδομα να γίνουμε αριστεί στους πολίτες. Εμάς μας ενδιαφέρει αντί για ένα επίδομα φτώχειας να μοιράζουμε μία θέση εργασίας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ανάπτυξη ούτως ώστε στον έναν Έλληνα πολίτη που έχει ανάγκη καλύτερα είναι να του δώσεις μία δουλειά παρά ένα επίδομα τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Προφανώς. Κύριε Ρέκατα, δεν διαφωνεί κανένας για δουλειές. Είστε αισιόδοξοι για την πορεία των πραγμάτων στην ελληνική οικονομία. Θα φανεί. Mm-hmm. Θα φανεί. Δεν μπορώ να πω είμαι αισιόδοξος. Με αυτά που η Νέα Δημοκρατία, θυμάστε και άλλες φορές που κάναμε κουβέντα, οριόταν γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κόψει τις επενδύσεις. Γιατί είχε κόψει το ελληνικό, το οποίο έλεγε ότι με την πρώτη εβδομάδα που θα αναλάβει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας θα μπουν μπουλντόζ στο ελληνικό. Παρόλο που έχουν δώσει τα πάντα, παρόλο που αν θυμάμαι καλά τις εφημερίδες που διαβάσατε, δίνουν 1,2 δις στην. Πώς λέτε, δεν τα δίνει η κυβέρνηση. Ναι. Δεν τα δίνει. Είναι κεφάλαιο που ξεκινάει η Λάμδα. Έχει γίνει συμφωνία με τις τράπεζες. Είναι κεφάλαιο της επιχείρησης. Δεν είναι κεφάλαιο της επιχείρησης, είναι συμφωνία με τις τράπεζες, όπως μετά από την απαλλαγή που έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στα τραπεζικά στελέχη τα παλιότερα που είχαν δώσει τα θαλασσοδάνεια, τώρα εντάξει, σου λέει, δώσουμε 1,2 δις σε αυτή. Να θυμίσω ότι οι τράπεζες είναι ιδιωτικές τώρα, έτσι, δεν είναι κρατικές οι τράπεζες. Είναι ιδιωτικές. Όταν παίρνουν τα θαλασσοδάνεια του Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Όταν παίρνουν τα θαλασσοδάνεια τη Νέα Δημοκρατία και του Πασόκ, τι ήταν. Δεν ήταν πλήρως ιδιωτικές. Ήταν σε μεγάλο βαθμό. Την πλειοψηφία την είχε το ελληνικό δημόσιο. Ήταν κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Ήταν κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, έδινε τα θαλασσοδάνεια. Έτσι και τώρα, για να επιστρέψω αυτό, οι επενδύσεις δεν είναι ένα θέμα που το διατάζεις και τελείωσε. Θέλει υγιές οικονομικό περιβάλλον, θέλει πολλά αυτά για τις επενδύσεις.
Οι της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να τα ξέρουν καλύτερα, γιατί είναι υπέρ των ιδιωτικών επενδύσεων όλα τα χρόνια. Βεβαίως, ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ αρνείται τις ιδιωτικές επενδύσεις. Αλλά είναι υπέρ τις ιδιωτικές επενδύσεις με ό,τι όρους θέλουν οι ιδιώτες. Μάλιστα. Στο ελληνικό. Πέρασε σαν από 40 κύματα αυτά. Μόλις είχε αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ και έβαλε όρους συγκεκριμένους με βάση την νομιμότητα, με βάση τους νόμους του κράτους, περιβαλλοντικούς, αρχαιολογικούς, να τηρηθούν αυτοί οι νόμοι, έβγαινε στα κεραμίδια η Νέα Δημοκρατία τότε και έλεγε: δεν αφήνεται τον κόσμο να επενδύσει, δεν αφήνεται αυτή τη μεγάλη επένδυση που θα γίνει. Δεν αφήνεται αυτή τη μεγάλη επένδυση και την άλλη μέρα, μόλις βγούμε εμείς σαν μπουν μπουλτόζες, ήρθανε, είδαν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, ότι δεν γίνονται έτσι επενδύσεις. Ακόμα και οι ίδιοι οι επενδυτές ζητούσαν τον ουρανό μετάστρα για να ξεκινήσουν αυτή την επένδυση. Και στο τέλος θα τα δώσουν τα δάνεια τώρα οι τράπεζες, από ό,τι ανακοινώθηκε, σε αυτούς. Αυτοί θα βάλουν ελάχιστα χρήματα και στο τέλος να δούμε ποιος θα καρπώνεται την υπεραξία των κατασκευών και των λειτουργιών που θα έχει το πάρκο, θα δούμε τι θα γίνει. Μην τα πληρώσουμε πάλι εμείς. Να κλείσουμε με την απάντηση του κυρίου. Μην ανακεφαλαιοποιήσουμε εμείς τις τράπεζες πάλι, γιατί θα έχουν βουλιάξει με αυτά τα θαλασσοδάνεια που δίνουν. Ήδη τις βουλιάξατε τις τράπεζες, ναι. με το τρίτο μνημόνιο που. Μόλις η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ αποπληρώσουν εκείνα τα δάνεια, τα θαλασσοδάνεια και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που με αέρα παίρνανε δάνεια. Αυτή η καραμέλα, εντάξει, είναι η καραμέλα. Είναι χιλιοϊπωμένη. Είναι χιλιοϊπωμένη και χιλιοφαγωμένη. Μέχρι να ξοδευτούν τα δάνεια. Το θέμα της ανάπτυξης είναι πάρα πολύ απλό. Ο κύριος Τσίπρας στην αντιπολίτευση απειλούσε τους επενδυτές και τους έλεγε: μην τολμήσετε και επενδύσετε στην Ελλάδα, διότι θα χάσετε τα λεφτά σας. Εντάξει, άμα έτσι. Πράγμα το οποίο ο Μητσοτάκης δεν το έχει πει ποτέ. Εντάξει. Ούτε σε ως κυβέρνηση αυτό το πράγμα. Το είχε πει προεκλογικά, βεβαίως. Μην τολμήσετε να επενδύσετε. Απειλούσε τους διεθνείς επενδυτές ότι θα χάσετε τα λεφτά σας αν επενδύσετε στην Ελλάδα. Προεκλογικά πότε? Το 2014. Το 2014. Ναι, το 2014. Τότε που τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας λέγανε: πάρτε τα λεφτά και βγάλετε τα έξω να μην τα βρει ο Τσίπρας. Απαντώ λοιπόν. Από εκεί και πέρα. Ναι. Η ίδια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αφού ανέλαβε και είδε τα λάθη που είχε κάνει, τι έλεγε? Πρώτον, Σπύρτζης. Υπογράψαμε μεν την συμφωνία με την ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων των 14 στην Φραπόρτ, αλλά λέει κλαίγαμε ταυτόχρονα που υπογράφαμε. Και κλαίγανε και υπογράφανε. Τέτοια ανάπτυξη πιστεύανε. Δεύτερον, επένδυση ελληνικού που είπε ο συνομιλητής μας, ο κύριος Ρέκατας, βρήκανε στο ελληνικό ότι υπάρχει δάσος. Δασάρχης Πυριός. Ότι έκανε παράσταση εκεί ότι θα ελέγξουμε αν υπάρχει δασική έκθεση. Είχε. Στο ελληνικό, στο αεροδρόμιο. Βρήκανε ότι υπάρχουν αρχαία. Κακό είναι αυτό. Κακό είναι αυτό. Δάσος στο ελληνικό. Αν υπάρχει. Δεν πρέπει να ελεγχθεί. Δεν πρέπει να πάρει στο αεροδρόμιο δάσος. Οτιδήποτε επένδυση. Στο αεροδρόμιο του ελληνικού δάσος. Ναι, γιατί το αεροδρόμιο ήταν ένα κομμάτι. Το ελληνικό είναι τεράστιο κομμάτι. Δεν είναι μόνο τα αεροδρόμια. Είχαν βάλει και υποτίθεται ότι θέλαν την επένδυση, αλλά και οι υπηρεσιακοί παράγοντες εμποδίζαν την επένδυση. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες είναι κυβερνητικοί. Πατούσαν ως κυβέρνηση, πατούσαν με τα δύο πόδια σε δύο βάρκες. Και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Δεν γίνονται έτσι δουλειές. Η Νέα Δημοκρατία ήταν ξεκάθαρη και είναι ξεκάθαρη υπέρ των επενδύσεων. Ήδη στο πρώτο τρίμηνο γίνανε όλες οι υπουργικές αποφάσεις για την επένδυση του ελληνικού που δεν γίνανε τα 4,5 χρόνια. Και σας κατηγορούν όμως ότι τους δίνετε γη και είδο. Δεν δίνουμε κανένα. Mm. Είναι ό,τι προβλέπει σύμβαση. Ό,τι προβλέπει σύμβαση. Και αν όχι στον επόμενο μήνα, αρχές του έτους, στο πρώτο μήνα του 2020, θα γίνουν εργασίες. Θα ξεκινήσουν εργασίες. Αυτή ήταν η δέσμευση και τηρείται με μαθηματική ακρίβεια. Ναι. Σε όλα τα επίπεδα είναι. Εμείς ένα στόχο έχουμε, κυρία Χριστοφορίδου. Δεν θέλουμε να διαψεύσουμε τις ελπίδες του ελληνικού λαού και αυτά που λέγαμε προεκλογικά, ότι είμαστε κατά του λαϊκισμού, δεν υποσχόμαστε πράγματα περισσότερα από αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Αυτά που έχουμε υποσχεθεί θα τα τηρήσουμε μέχρι κεραίας και όχι μόνο αυτό, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και περισσότερα. Εδώ είμαστε στην πορεία και ο καθένας θα αξιολογείται από αυτά που λέει και από αυτά που κάνει όσον αφορά τον εαυτό μου
Από αυτά που κάνει η κυβέρνηση θα απολογούμαι εγώ. Για αυτά που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση θα απολογείται ο κύριος Ζερακάτας. Με καλύψατε. Πραγματικά έτσι θα το πάμε. Από εδώ και πέρα τα λόγια λέει πετάνε, τα γραπτά όμως μένουν. Έτσι. Και οτιδήποτε έτσι έχουμε κάνει εδώ πέρα, επειδή υπάρχει σταργία, θα ερχόμαστε να το. Να βλέπουμε τα βίντεο. Έτσι. Να τα ανακαλούμε στη μνήμη μας. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα χαρώ να την ξανακάνουμε την κουβέντα αυτή πραγματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ, γιατί ήταν και σε πολύ κόσμο επίπεδο. Να είστε καλά και φυσικά, όπως είπα, τα θέματα τρέχουν, η επικαιρότητα, η πολιτική τρέχει αναπόφευκτα και φυσικά θα τα ξαναδούμε όλα αυτά και πάλι μαζί. Να είστε καλά, κύριε. Yes. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε σε λίγο με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Η απάντηση στο χειμώνα και φέτος είναι Καμινό Design. Ασυναγόνιστα συστήματα θέρμανσης από τον κορυφαίο κατασκευαστή στην Ελλάδα. Με εμπειρία 35 και πλέον χρόνων στο χώρο της παραγωγής καινοτόμων ειδών θέρμανσης, η Καμινό Design προσφέρει μια πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων κατάλληλα για ατομική θέρμανση καθώς και για θέρμανση μεγάλων κτηριακών εγκαταστάσεων. Πρωτοποριακός σχεδιασμός. Εξελιγμένες τεχνικές παραγωγής γερμανικών προδιαγραφών. Πιστοποιημένα προϊόντα σε ασυναγόνιστες τιμές. Η εταιρεία μας προσφέρει εξειδικευμένα συστήματα θέρμανσης στερεών καυσίμων βιομάζας, λέβητες θέρμανσης μεγάλων κτηρίων, βιομηχανικούς λέβητες θερμού νερού, συστήματα εξοικονόμησης και ανάκτησης ενέργειας, λέβητες πέλετ και λέβητες ξύλου, ενεργειακές εστίες, σόμπες πέλετ και ξύλου, αερόθερμες και συνδεόμενες με την εγκατάσταση καλοριφέρ. Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για την πολύ οικονομική θέρμανση με wood chips και αγκροπέλετς. Καμινό Design. Η απάντηση στο χειμώνα. Καμίνο Design. Εργοστάσιο, χιτήρια, έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Κοζάνης Πτολεμαϊδός. Υποκατάστημα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Εκεί που η γνώση συναντάει την εξειδίκευση. Εκεί που η τεχνολογία συναντάει την τεχνογνωσία. Εκεί που 12 τομείς συναντούν 85 ειδικότητες. Εκεί που τα όνειρα συναντούν τις δυνατότητες. Εκεί που η ποιότητα συναντάει την εκπαίδευση. Δέλτα 360. Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα, Καλαμάτα, Χανιά. Μάθε περισσότερα στο delta360.gr. Δύο σημεία ορίζουν μια ευθεία, τρία σημεία ορίζουν το μέλλον σου. Όταν οι επιθυμίες για τελειότητα δεν περιορίζονται, η ανάγκη για πείρα και εξειδίκευση είναι αδιαπραγμάτευτη, η επιλογή είναι μία. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Είδη γύμνης, πλακάκια, υδραυλικά. Χρώματα, θέρμανση όλων των ειδών και ηλιακής ενέργειας. Σίδερα, πάνελ, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Μηχανήματα και θερμοκήπια. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Προτάσεις υψηλής αισθητικής για τον μπάνιο. Με υπογραφές των καλύτερων εταιριών. Από το 1968. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Στα Ιωάννινα, 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνα 26510-85185-186 και 187. Και στη Φιλιππιάδα, Σόλωνος Γκίκα 50. Τηλέφωνα 26830-22588 και 22852. Και στο ίντερνετ www.tziakos.gr. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Υπογράφει χώρους ποιότητας. Το μουσι. Μόνο τριμάρισμα. Σίγουρα. Άμα το βάψουμε και το κοντίνουμε λιγάκι, θα δείξεις 20 χρόνια νεότερος. 20 χρόνια νεότερος. Λες. Λέω, ακόμη και αν αλλάξει η εμφάνιση, η καρδιά μένει πάντα ίδια. Ναι ρε φίλε, 20 χρόνια μετά και είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Τελικά οι δυνατές φιλίες είναι fix. Από χέρι σε χέρι, από γενιά σε γενιά. Fix Ελλάς, μία χώρα, μία μπύρα. Μόλις πρωτοήρθα στα Γιάννενα, τότε γνώρισα τυχαία την Κρίστη και με πήγε να διαλέξουμε τα έπιπλα για το σπίτι μου. Πού αλλού, στον Παπαναστασίου.
Τρεις όροφοι με απίστευτη ποικιλία επίπλων με περίμενα να διαλέξω. Θα έρχονταν ο αδελφός της Κρίστη να μας πάρει και τη στιγμή που μπαίνει με βρίσκει ξαπλωμένη στο κρεβάτι και μου πετάει «Μην ενοχλείστε, συνεχίστε». Και εγώ ξανά ξάπλωσα μαζί του για πάντα. Και όταν ήρθε το κοριτσάκι μας, φυσικά πήγαμε στον Παπαναστασίου για τα παιδικά έπιπλα. Η Κρίστη επέμενε να ανοίξω το γραφείο που συζητούσαμε τόσα χρόνια και πήγαμε για έπιπλα, που αλλού, στον Παπαναστασίου και πήραμε μαζί μας και την μεγάλη μου κόρη. Και τότε συνέβη το απροσδόκητο. Έπιπλα Παπαναστασίου. Μια ζωή για μια ζωή. Σε σένα θα αφήσω το σπίτι, το κατόι και τα βακούφια. Εσύ, Λίγιο, θα πάρεις τα ζώα και τον παρά. Μικρή, σε σένα μένει μόνο η ευχή μου και η συνταγή για το υπηρώτικο γιαούρτι. Νέο Δοδόνι Υπηρώτικο Στραγγιστό. Εμπνευσμένο από την αυθεντική, παραδοσιακή συνταγή. Δοδόνι Υπηρώτικο Στραγγιστό. Η γεύση της κληρονομιάς μας. Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις. Και βέβαια το ίδιο το κοτόπουλο. Να είναι ελεύθερης προσγής. Νέα σειρά αλαντικών από την Πίνδο. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλαντικά. Είμαστε δυνατοί όταν είμαστε ενωμένοι. Έχουμε σίγουρη τη νίκη όταν έχουμε μια ισχυρή ομάδα. Μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο όταν δίπλα μας στέκονται άνθρωποι που ενδιαφέρονται για μας. Στηρίζουμε τον τόπο μας όταν συνεισφέρουμε προς όφελος κάθε συμπολίτη μας. Γιατί έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά. Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου. Η μοναδική σας τράπεζα, η τράπεζα όλων των Ηπειρωτών. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε και θα έρθουμε στο χώρο της υγείας. Έγινε νωρίτερα και εκτενής αναφορά και από τους δύο καλεσμένους μας. Το πώς βλέπουν τα πράγματα, τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ όσο και στη Νέα Δημοκρατία. Εργαζόμενοι σήμερα βρέθηκαν στο Υπουργείο, στο Υπουργείο Υγείας και είχαν συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για να δούνε θέματα που τους απασχολούν, σημαντικά ζητήματα. Ο κύριος Γιώργος Φλούδας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γνωρίζετε, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, του μεγαλύτερου νοσηλευτικού ιδρύματος της ευρύτερης περιοχής, τριτοβάθμιο νοσοκομείο, το οποίο και αυτό έχει τα δικά του προβλήματα. Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε μαζί του, να δούμε τι υπόθηκε στην συνάντηση αυτή που έγινε με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και τι απαντήσεις πήρατε. Ουσιαστικά πήρατε απαντήσεις στα φλέγοντα ζητήματα που σας καίνε. Καλησπέρα, κύριε Φλούδα. Κυρία Χριστοφορίδου, ο Σύλλογος Εργαζομένων, όχι εγώ προσωπικά, παρευρεθήκαμε στην κινητοποίηση της Ομοσπονδίας σε μια 24ωρη απεργία που είχε για τα νοσοκομεία της επαρχίας και μια στάση εργασίας για τα νοσοκομεία της Αθήνας. Σωστά. Μια ακόμη, όχι παρατήρηση, μια διευκρίνηση. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο πλέον δεν είναι το πρώτο στην ευρύτερη περιοχή, είναι το πρώτο στην Ελλάδα. Έχει ξεπεράσει σε συγκριτικούς αριθμούς το νοσοκομείο Ευαγγελισμός της Αθήνας και οι αριθμοί είναι τόσο ισχυροί που σε κάθε συνάντηση τα πράγματα πρέπει να τα λέμε με το όνομά τους και να διεκδικούμε ό,τι καλύτερο για αυτό το νοσοκομείο, γιατί με την επέκταση αυτού του νοσοκομείου καταλαβαίνετε ότι οι ανάγκες και σε ανθρώπινο δυναμικό αλλά και σε χρηματοδότηση είναι αυξημένες.
Όλα αυτά τα θέματα, εγώ προσωπικά που παρευρέθηκα στη συνάντηση της αντιπροσωπείας που επισκεφθήκαμε τον κύριο Κοντοζαμάνη και τον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Κοτσόπουλο, είχα την ευκαιρία να αναφερθώ εκτενώς στα ζητήματα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, που θεωρώ ότι η όλη διεργασία και διαδικασία μέχρι σήμερα δεν ήταν ενδειγμένη για να προχωρήσει αυτό το νοσοκομείο τόσο γρήγορα την έναρξη λειτουργίας του τέταρτου κτηρίου. Να όμως που βρισκόμαστε να προχωράνε και να εξελίσσονται τα πράγματα στο τέταρτο κτίριο, να έχουμε το αιμοδυναμικό, να έχουμε αναπτυγμένες λειτουργίες και στην ορθοπαιδική κλινική και στην οφθαλμολογική και στη χειρουργική κλινική, η πλαστική χειρουργική να λειτουργεί ανεξάρτητα, να έχουμε μια νέα μονάδα καρδιολογική η οποία έχει αυξημένες ανάγκες. Και καταλαβαίνετε, όλες αυτές οι λειτουργίες μέσα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο είναι τόσο αυξημένες. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα νέο νοσοκομείο, πολύ ισχυρό και δυνατό νοσοκομείο, όπως λέγεται το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιαννίνων. Σαν Ομοσπονδία θέσαμε τα μεγάλα ζητήματά μας, που είναι η χρηματοδότηση συνολικά στον χώρο της υγείας, που είναι το μεγάλο αγκάθι, το χαμηλό ποσοστό στο ΑΕΠ συνολικά για τη χρηματοδότηση των νοσοκομείων. Μας ακούτε, κύριε Φλούδα? Έχει κοπεί η γραμμή, Σωτήρη, για να μας βοηθήσει λίγο το κοντρόλ. Αν έχει κοπεί η γραμμή, να ξανακαλέσουμε τον κύριο Φλούδα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι βρίσκεται καθοδόν. Ήταν στην Αθήνα, όπως μας είπε, και είχαν συνάντηση εργαζόμενοι των νοσοκομείων με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Είναι λογικό, έτσι, αν ο άνθρωπος επιστρέφει και βρίσκεται στο δρόμο, να έχει κλείσει η γραμμή. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να τον βρούμε. Μας έλεγε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά τα θέματα που μπήκαν. Πρώτο και κύριο η χρηματοδότηση, η υποχρηματοδότηση ουσιαστικά, όπως λένε οι εργαζόμενοι μεγάλων νοσοκομείων, όπως το Πανεπιστημιακό. Λοιπόν, ελπίζω να τον βρούμε σε λίγο, να επανέλθουμε. Να μας ενημερώσει λίγο και ο Σωτήρης από το κοντρόλ, αν τον έχουμε, τον κύριο Φλούδα. Αλλιώς να πάω σε... Πολύ ωραία. Κύριε Φλούδα, μας ακούτε? Να διευκρινίσω, έχω σταματήσει μέσα στον δρόμο κάτι πρόβλημα στο σήμα. Λοιπόν, είναι κατανοητό και σας ευχαριστούμε. Καταλαβαίνουμε ότι είστε καθοδόν, επιστρέφετε. Λοιπόν... Καταλαβαίνετε ότι πιθανόν αναφερόμουν στην 2K και στους 1.900 που προκύπτουν από τη νέα προκήρυξη. Δεν ξέρω αν ακούσετε αυτό. Εμείς σας ακούσαμε μέχρι εκεί που μας είπατε για τη χρηματοδότηση. Ένα ζήτημα μεγάλο που μπήκε είναι η χρηματοδότηση. Μας ακούτε, κύριε Φλούδα? Λοιπόν, υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα με τη τηλεφωνική επικοινωνία. Με ακούτε? Ναι, τώρα σας ακούμε. Ναι. Σας ακούμε, κύριε Φλούδα. Μας ακούει ο κύριος Φλούδας? Είναι δύσκολη, νομίζω, η επικοινωνία. Μας ακούτε, κύριε Φλούδα? Δεν είναι δυνατόν. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε σε λίγο πάλι να τον βρούμε. Καταλαβαίνετε, εντάξει, η ζωντανή εκπομπή είμαστε. Όσο και καλή διάθεση να έχουμε και όσο να έτσι μπορούμε, μπορεί η ίδια η τεχνολογία να μας προδώσει, έτσι τα τηλέφωνα να μας προδώσουν. Λογικό είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα βιντεάκι πάρα πολύ όμορφο. Πάμε λίγο έτσι να αποφορτιστούμε, γιατί και εγώ, ξέρετε, κατανοητό, ελπίζω έτσι να μην σας το βγάζω πολύ. Αλλά όταν κάτι δεν πάει καλά, στον καθένα μας τη δουλειά του, έτσι λογικό είναι λίγο να νευριάζουμε. Πάμε να αποφορτιστούμε, πάμε να δούμε ένα ωραίο βιντεάκι που έχουν ετοιμάσει οι εικονολήπτες του Ήπειρος στη Βιέννα. Πάμε να κάνουμε μία βόλτα στα φθινοπορεινά Γιάννενα από ψηλά. Είναι πάρα πολύ όμορφος ο τόπος μας και ειδικά τα χρώματα που έτσι δημιουργεί η φύση αυτή την εποχή του χρόνου, το φθινόπωρο, είναι πραγματικά πανέμορφα. Πάμε να δούμε έτσι ένα όμορφο βιντεάκι και αν καταφέρουμε θα επιστρέψουμε για να συνομιλήσουμε με τον κύριο Φλούδα. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down, turn my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father.
Don't ask me why you're right, you're right. Oh my stay, I'm incoming. Can you feel my hips in your hand? I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. I drew myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and I saw God, oh yes, so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Λοιπόν, πραγματικά πανέμορφη πόλη μας από ψηλά. Να ευχαριστήσουμε τους τεχνικούς του σταθμού για το βίντεο αυτό. Και θα έχουμε και τις επόμενες μέρες και πολύ περισσότερα βίντεο, έτσι και πραγματικά όμορφες εικόνες που θα σας μεταφέρουμε. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε ξανά τηλεφωνικά με τον κύριο Φλούδα. Είναι λογικό κάτι συμβαίνει με το δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας, με τις γραμμές. Είναι και στον δρόμο άνθρωπος. Λοιπόν, κύριε Φλούδα, μας λέγατε για την υποχρηματοδότηση ουσιαστικά, ότι είναι λίγα τα χρήματα που έρχονται στα νοσοκομεία και δει στο μεγαλύτερο νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας, όπως μας λέτε. Και είχα την ευκαιρία να αναφερθώ στον κύριο Κοντοζαμάνη ότι το γεγονός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με την δυναμική του νέου κτηρίου και με τον αριθμό των ασθενών και με τις ιατρικές πράξεις, οι οποίες είναι οι πιο πολλές ακριβές, αιμοδυναμικό εργαστήριο, ο αριθμός των χειρουργείων και άλλες ιατρικές πράξεις, οι οποίες γίνονται, οι όλες οι ογκολογικές πράξεις που είναι πάρα πολύ ακριβές και είναι το μοναδικό νοσοκομείο στην ευρύτερη περιοχή που γίνονται αυτές τις ιατρικές πράξεις, καταλαβαίνετε ότι χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και ιδιαίτερης μέρημνας που δεν την είχε μέχρι τώρα. Γιατί η χρηματοδοτήση μέχρι τώρα ήταν με το σαγωνόμετρο και ουσιαστικά προσπαθούσαμε να κλείσουμε το χρόνο και δεν πετυχαίναμε κάτι περισσότερο πέρα από αυτό. Αυτό πρέπει να το δει η πολιτική ηγεσία, να μην θεωρεί ότι ένα τέτοιο νοσοκομείο, επειδή στεκόμαστε ψηλά αυτή τη στιγμή σαν νοσοκομείο, θα συνεχίσει να λειτουργεί ασφυκτικά. Θα καταρρεύσει το νοσοκομείο εάν δεν δοθούν τα απαραίτητα εχέγγυα χρηματοδότηση και ανθρώπινο δυναμικό σε μόνιμη βάση. Καταλαβαίνετε και κατανοείτε, βλέπετε το πρόβλημα που προκύπτει με την νέα προκήρυξη στην καθαριότητα. Πάνω από το 50% των συναδέρφων απολύονται. Μεγάλο πρόβλημα. Εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο μέσα στη διετία είχε πάρει τις απαραίτητες γνώσεις, γιατί δεν είναι αμιλητέα ποσότητα για μια λειτουργία ενός νοσοκομείου η καθαριότητα. Είναι μια σημαντική λειτουργία η οποία δυστυχώς δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να ανανεωθεί αυτό το προσωπικό, γιατί συνταγματικά δεν δύναται να έχουμε πέρα της διετίας ανανέωση αυτού του προσωπικού, και καταλαβαίνετε με τη νέα προκήρυξη οι μισοί μένουν εκτός και υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Ναι, έγινε σήμερα και μια κινητοποίηση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο από τις εργαζόμενες στην καθαριότητα.
Κοιτάξτε, επίσημα ο Σύλλογος συμμετείχε με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Δεν γνωρίζω προσωπικά από εσάς το έχω τώρα τι ακριβώς κινητοποίηση έγινε. Δεν το γνωρίζω. Μάλιστα. Προσωπικά δεν το γνωρίζω. Το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου βρέθηκε στην Αθήνα. Πιθανόν κάποια παράταξη που θέλει να αυτονομήσει τις ενέργειές της λειτουργεί αυτόνομα και δρά κατά το δοκούν. Λοιπόν, συμβαίνουν και αυτά. Να ρωτήσω το εξής, γιατί σημαντικό σε όλα αυτά που λέτε. Επειδή συγκεκριμένοι εργαζόμενοι έχουν ενταχθεί στα πλαίσια λειτουργίας του Συλλόγου Εργαζομένων, επίσημα εγώ σας λέω ότι δεν είχαμε καμία δραστηριότητα αυτόνομα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Μάλιστα. Να ρωτήσω το εξής. Σε όλα αυτά που θέσατε στον Υφυπουργό, στον κύριο Κοντοζαμάνη και στον Γενικό Γραμματέα, βρήκατε Βίκο ΑΟΤΑ, δηλαδή σας άκουσαν, πήρατε απαντήσεις που φύγατε από εκεί και είστε ικανοποιημένοι, θα λέγαμε, που σας ικανοποίησαν? Κοιτάξτε, οι απαντήσεις μερικές φορές μπορεί να υποκρύπτουν και είτε ψέμα είτε στην πράξη να μην αποδεικνύεται αυτό που ακούγεται από τον Υπουργό. Ναι. Δεν νομίζω ότι κανένας Υπουργός σε μια συνάντηση θέλει να κοντραριστεί ή να μπει σε μια διαδικασία. Προφανώς για με την αύξηση του προϋπολογισμού τα 36 εκατομμύρια που υπόθηκαν είναι ένα σημαντικό αβαντάζ, αλλά πού θα δοθούν αυτά και με ποιο τρόπο θα δοθούν. Τα προγράμματα ΟΕΔ που γίνεται προσπάθεια να ανανεωθούν, ανανεώθηκε μέρος αυτών των προγραμμάτων στα δημόσια νοσοκομεία. Έχουμε άλλους 5.000 περίπου σε άλλες λειτουργίες στο δημόσιο σύστημα που πρέπει και υπάρχει δέσμευση από την πολιτική ηγεσία ότι θα ανανεωθούν και αυτοί. Να το δούμε στην πράξη. Για το επίδομα προϊσταμένων που στην νοσηλευτική υπηρεσία είναι μικρότερο από όλες τις υπηρεσίες στο δημόσιο τομέα, υπήρχε και η δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού. Μας είπε ο κ. Κοντοζαμάνης ότι εξελίσσεται όλη η διαδικασία και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα είναι ισότιμη πλέον και η υπάλληλη της νοσηλευτικής υπηρεσίας. Συνταγματικά κατοχυρωμένο δίκαιο, το οποίο μέχρι σήμερα δεν υλοποιείται. Για τη 2K την προκήρυξη, για τη 2K την προκήρυξη, καταλαβαίνετε ότι γίνεται μια προσπάθεια να ολοκληρωθεί. Γίνανε πολλές αστοχίες. Καταλαβαίνετε, δόθηκαν ψεύτικες βεβαιώσεις σε επικουρικό προσωπικό. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει καθυστέρηση. Και το γεγονός ότι 1.300 νέοι συνάδελφοι θα μπουν στο σύστημα με 950 γιατρούς, πρέπει να υλοποιηθεί. Αν δεν υλοποιηθεί όλη η προκήρυξη, δεν μπει το απαραίτητο κονδύλιο στο νέο προϋπολογισμό, πώς θα γίνει αυτό? Καταλαβαίνετε ότι είναι σε σχέση με τις αποχωρήσεις που είχαμε τα τελευταία διετία περίπου 5.000 συναδέρφων με συνταξιοδότηση, ο αριθμός αυτός είναι μικρός. Μάλιστα. Πρέπει να αυξηθεί. Δεν μπορεί να κλείνουμε τις ανάγκες τις πραγματικές στα δημόσια νοσοκομεία με ΟΑΕΔ, με προγράμματα, με ελαστικές μορφές εργασίας. Η μόνιμη σχέση λειτουργίας μέσα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο είναι αυτή που εξασφαλίζει την ασφάλεια για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και για τον πολίτη που προσέρχεται και περιμένει τις καλύτερες υπηρεσίες από το δημόσιο σύστημα υγείας. Ξέρετε τι καταλαβαίνω εγώ, κύριε Φλούδο, ότι κρατάτε για ακόμη μια φορά μικρό καλάθι. Αυτό καταλαβαίνω. Προφανώς δεν είμαστε άνθρωποι που αισιοδοξούμε και σπέρνουμε αισιοδοξία χωρίς να έχουμε αυτά αποτελέσματα. Εγώ θα είμαι ευχαριστημένος αν δω μέσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να έχουμε μόνιμες προσλήψεις και δω πραγματικά μέσα από τη χρηματοδότηση που θα έχουμε στο νέο οικονομικό έτος που θα αφορά και τους εργαζόμενους, γιατί να σας επισημάνω ένα θέμα που τέθηκε στον Υπουργό από τη δικιά μου την πλευρά. Υπάρχουν νοσοκομεία και ένα από αυτά είναι και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που υπολείπεται κατά 100.000 λιγότερα χρήματα στην υπηρετική απασχόληση και πρέπει να δοθεί λύση και σε αυτό το θέμα. Είναι και άλλα νοσοκομεία. Είχαμε μικρότερη χρηματοδότηση από τις αρχές του χρόνου για πολλά νοσοκομεία και ένα από αυτό είναι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Όχι γιατί είχαμε λιγότερα χρήματα μόνο προκύπτει το όλο ζήτημα, αλλά γιατί είχαμε μεγαλύτερο αριθμό υπαλλήλων μέσα στο κυκλικό ωράριο και νέες λειτουργίες μέσα στο νοσοκομείο. Σε αυτά τα ζητήματα κοντός ψαλμός αλληλούια. Εντός του οικονομικού έτους πρέπει να δοθεί λύση. Αν δεν δοθεί λύση, εμείς περιμένουμε στη γωνία. Δεν θα το αφήσουμε έτσι αυτό το ζήτημα. Είμαστε άλλωστε γνώστες του όλου θέματος και την προηγούμενη δεκαετία, το 2009,
είχαμε το όλο ζήτημα και ακόμη δικαστικώς δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μάλιστα. Δεν μπορώ να είμαι εγώ αισιόδοξος και να βγαίνω δημόσια και να λέω ότι να δηλώνω δημόσια ότι είμαι αισιόδοξος εάν δεν δω αποτελέσματα. Μέσα από τα αποτελέσματα θα κρυφθούν όλα τα ζητήματα, κυρία Χριστοφορίδου. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας ανά πάση στιγμή να ενημερώσω και τους πολίτες αλλά και τους εργαζόμενους για τα πολύ σοβαρά ζητήματα στον χώρο της υγείας. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι πρώτο πλέον στην Ελλάδα. Έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουν οι πολιτικοί μας. Έτσι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και οι ίδιοι να νιώθουμε περήφανοι όχι γιατί είμαστε πρώτοι σε προσέλευση ασθενών αλλά γιατί είμαστε πραγματικά πρώτοι στις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πολίτες. Κύριε Φλούδα, επειδή ο τόπος μας είναι μικρός, γνωριζόμαστε όλοι, ο κόσμος ξέρει ότι βρίσκεστε και στην ΝΟΔΕ, στον τομέα υγείας της ΝΟΔΕ. Να ρωτήσω κάτι. Δέχεται η Νέα Δημοκρατία τα πειρά, ειδικά για το χώρο της υγείας, από πολιτικούς της αντιπάλους και όχι μόνο, και από απλούς πολίτες, ότι θέλει να ιδιωτικοποιήσει τα δημόσια νοσοκομεία. Τι απαντάτε σε αυτό? Ποιος το λέει αυτό. Πολλοί κόσμος το λέει. Από προκύπτει. Από πού υπόθηκε αυτό? Από τις προτάσεις, για παράδειγμα, του Ιατρικού Συλλόγου. Δεν υπάρχει. Η πρόταση του Ιατρικού Συλλόγου εκφράζει πιθανόν τους γιατρούς ενός συλλόγου στην Αθήνα. Ναι. Προφανώς ένα οργανωμένο σφορέας, ένα κόμμα, εάν έχει συντεταγμένες, έχει όργανα τα οποία θα αποφασίζουν πώς, και έχει και ένα πρόγραμμα που πουθενά στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν αναφέρεται η συγκεκριμένη σκέψη για ιδιωτικοποίηση ή οτιδήποτε άλλο. Προφανώς ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Στην πράξη όλα κρίνονται. Μάλιστα. Εγώ θα χαρώ να τα πούμε. Η αδυναμία του όλου συστήματος να πετύχει το καλύτερο αποτέλεσμα δεν σημαίνει ότι θα έρθει μέσα από την ιδιωτικοποίηση ή κάτι άλλο. Προφανώς και σήμερα υπάρχουν λειτουργίες μέσα στο νοσοκομείο όπως είναι η καθαριότητα που άλλα νοσοκομεία έχουν ιδιωτικά συνεργεία, άλλα δεν έχουν. Δεν ξεκαθαρίστηκε μέχρι σήμερα. Δεν έχουμε μια ξεκάθαρη άποψη ούτε από τη σημερινή πολιτική ηγεσία αλλά ούτε από την προηγούμενη. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, αλλά δεν σημαίνει ότι θα έχουμε ιδιωτικοποίηση στο νοσοκομείο ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι στη σφαίρα της φαντασίας όποιον το σκέφτονται και έχει να κάνει καθαρά με αδυναμία κάποιων να προσφέρουν νέα πρόταση στο όλο σύστημα και μόνο μέσα από την άρνηση προσπαθούν να έχουν κέρδη. Δεν επιτυχάνεται έτσι το κέρδος. Μέσα από τις ζυμώσεις, από τη διεκδίκηση του καλύτερου, επιτυχάνεται το καλύτερο αποτέλεσμα, κυρία Χριστοφορίδου. Μάλιστα. Θα χαρώ να τα πούμε και από κοντά, να σας έτσι αποδεσμεύσω, κύριε Φλούδα. Πάντα στη διάθεσή σας. Προφανώς υπάρχουν και άλλα ζητήματα που θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ, αλλά προφανώς καταλαβαίνετε και κατανοούν και οι τηλεθεατές σας ότι βρίσκομαι στον δρόμο και είναι λίγο δύσκολο να έχουν τα ακούσει καλά και πραγματικά και εγώ να συγκεντρωθώ και να πω αυτά που θέλω να πω. Θα χαρώ το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες ίσως να τα πούμε και από κοντά για να τα ανοίξουμε αυτά τα θέματα. Άλλωστε έχουμε και το συνέδριο της ΑΔΗ που εκεί είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για το συνδικαλιστικό κίνημα την επόμενη εβδομάδα που και εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και να προτείνουμε και να συμμετέχουμε σε μια διαδικασία στη μεγαλύτερη ομοσπονδία ουσιαστικά που εκφράζει το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων ανά την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, να ευχηθώ καλή επιστροφή. Καλό σας απόγευμα. Επίσης. Λοιπόν, πάμε λίγο στο μέτωπο του σεισμού στην Αλβανία. Πάνω από 30 μέχρι στιγμής οι νεκροί. Κάποιοι κάνουν λόγο ότι θα είναι και πολύ περισσότεροι. Κορυφώνεται εκεί το δράμα, πραγματικά. Αλληλέγγυος ελληνικός λαός και η πολιτική ηγεσία του τόπου στο γειτονικό λαό, που περνά πραγματικά πολύ δύσκολες ώρες. Από χθες, δύο ομάδες της πρώτης και της πέμπτης ΕΜΑΚ, δύο ομάδες ανδρών, έχουν φύγει και επιχειρούν στα χαλάσματα. Πιο συγκεκριμένα, με ενημερωτικό δελτίο που έχει αποστείλει και ενημερώνει η ελληνική αποστολή, αναφέρεται ότι ενεργεί από τις απογευματινές ώρες, οπότε και έφτασε τις 26 Νοέμβρη, δηλαδή της χθεσινής ημέρας, για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη γειτονική χώρα έπειτα από την εκδήλωση του σεισμού. Συγκεκριμένα, η ομάδα της πρώτης ΕΜΑΚ επιχειρεί στην πόλη του Μάνι,
περίπου 15 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Τυράννων, έχοντας απεγκλωβίσει ζωντανή μια γυναίκα 45 ετών, καθώς και μια γυναίκα και έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις τους. Ενώ η ομάδα της 5ης ΕΜΑΚ Ιωαννίνων, της 5ης ΕΜΑΚ Υπήρου ουσιαστικά, η ομάδα από τα Γιάννενα, επιχειρεί στο Δειράχιο και έχει απεγκλωβίσει ζωντανό έναν 24χρονο άνδρα. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε επιχειρήσει να συνομιλήσουμε με εκπροσώπους της ομάδας των ανδρών της 5ης ΕΜΑΚ. Δεν κατέστη δυνατό. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες και να μιλήσουμε μαζί τους πραγματικά και να μπορούμε να έχουμε εικόνα από εκεί. Οι άνθρωποι είναι επί το έργο. Δίνουν μάχη με το χρόνο και με τα χαλάσματα στην κυριολεξία, για να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν όσους περισσότερους ζωντανούς ανθρώπους. Ήδη έχει συμπληρωθεί ένα 24ωρο και κάτι παραπάνω από την εκδήλωση του σεισμού και θα πρέπει ό,τι είναι να γίνει άμεσα. Οι εικόνες είναι πραγματικά έτσι που σας μεταφέρουμε και εμείς και μεταφέρουν και τα αλβανικά δίκτυα ενημέρωσης, είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές. Και αν σκεφτούμε ότι ουσιαστικά είμαστε στην καρδιά του χειμώνα, έρχεται χειμώνας πολύ βαρύς, και οι άνθρωποι αυτοί, εκατοντάδες άνθρωποι, θα μείνουν εκτός των εστιών τους. Πολύ δύσκολη κατάσταση στην Αλβανία, πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη. Το σημαντικό είναι πάντως που άκουγα χθες και τον Αλβανό Πρωθυπουργό, τον Έντι Ράμα, ότι τουλάχιστον υπάρχουν αλληλέγγυες χώρες που βοηθάνε και έσπευσαν να βοηθήσουν, όπως είναι και η χώρα μας, η Ελλάδα, όπως είναι και η Γαλλία. Υπάρχει και μια φωτογραφία στο διαδίκτυο με ένα σκυλάκι που κάθεται πάνω από το έτσι εγκλωβισμένο αφεντικό του, που πραγματικά συγκλονίζει. Δεν υπάρχουν λόγια για τέτοιες καταστάσεις. Ένα σεισμό έχει κάνει το 16, 5,5 ρίχτερ εδώ στα Γιάννενα και βγήκαμε έξω από τα σπίτια μας χωρίς να έχουν υποστεί τα κτίρια τέτοιες ζημιές και πάλι έτρωμε το φιλοκάρδι μας. Σκεφτείτε τους ανθρώπους αυτούς που ζήσανε τα 6,5 ρίχτερ, έχουν νεκρούς, δεν έχουν σπίτια και παλεύουν πραγματικά για την επόμενη μέρα. Είναι σαν να ξεκινάνε πολλές περιοχές από την αρχή. Πολύ κρίμα πραγματικά. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θα κλείσουμε όμορφα τη σημερινή εκπομπή. Θα μιλήσουμε για παιδικά βιβλία. Δεν θα πω περισσότερα σε λίγο. Εάν θέλετε δωρεάν θέρμανση από τη φύση, αντλία θερμότητας Mitsubishi Electric. Τώρα κάθε σπίτι απολαμβάνει μοναδική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης χωρίς πετρέλαιο, λέβητες και καμινάδες. Οικονομία έως και 70% σε σχέση με το πετρέλαιο. Η εγκατάσταση γίνεται χωρίς επεμβάσεις στο εσωτερικό του σπιτιού. Η κορυφαία σειρά αντλιών θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubandan εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και σε ακραίες θερμοκρασίες έως μείον 25 βαθμούς Κελσίου, χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης. Ψήξη θέρμανσης ύλης. Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα. Τηλέφωνα 30069 και 30200. Στο Κταίο Παπαδόπουλος, η δική σας ασφάλεια είναι το πιο σημαντικό. Στο 26510-41400. Κταίο Παπαδόπουλος, στην Περιφερειακή Οδό. Αν δεν παίρνει, πάρτε Χουσκβάρνα. Φέρτε μας τώρα για απόσυρση το παλιό σας αλυσοπρίονο και αποκτήστε ένα κορυφαίο Χουσκβάρνα από τη σειρά 400 με κέρδος έως 211 ευρώ. Husqvarna, κορυφαία σουηδική τεχνολογία. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Husqvarna νομού Ιωάννινων, Κατσούκης Δημήτριος. Λεωφόρο Γράμμα 117 Ιωάννα, έναντι αεροδρομίου.
τηλέφωνο 2651083400 και στην ιστοσελίδα μας www.katsoukis.gr. Τέσσερις χιλιάδες μπάλες. Και αύριο, άλλες τόσες. Και ύπνο από νωρίς. Χωρίς ύπνο, η καινοτομία θέλει δημιουργία και όραμα. Πιάνω, μαθήματα και πάλι πιάνω. Το αύριο όμως έχει τρελό ρυθμό. Αύριο, σχολείο και μετά τρέξιμο, τρέξιμο, τρέξιμο. Ένας είναι ο στόχος. Η κορυφή. Το αύριο μοιάζει με το νερό. Δεν έχει σχήμα. Εσύ του το δίνεις. Το Ζαγόρι αγκαλιάζει τους νέους που δημιουργούν ένα καλύτερο αύριο για την Ελλάδα μας. Ένα αύριο που θα μας κάνει όλους περήφανος. Ζαγόρι, το καλό το έχουμε μέσα μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Να ζητήσω πραγματικά μία συγγνώμη από κάποιους φίλους τηλεθετές, καθώς υπάρχει μεγάλος όγκος μηνυμάτων στο τηλέφωνο της εκπομπής και κάποια δεν προλαβαίνουν να έρθουν έγκαιρο ώστε να τα διαβάζω την ώρα που είναι οι συζητήσεις έτσι on air στο στούντιο. Να με συγχωρείτε πραγματικά, γιατί έρχονται καθυστερημένα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που φτάνουν, με αποτέλεσμα έτσι κάποια να μην προλαβαίνουν να τα δω έγκαιρα. Έτσι, να με συγχωρείτε. Με την ευκαιρία άλλης αντίστοιχης συζήτησης, εννοείται ότι θα τα θέσω, τα κρατάω. Λοιπόν, όπως σας είπα, πάμε να κλείσουμε όμορφα την εκπομπή τη σημερινή. Θα μιλήσουμε για παιδικά βιβλία, θα μιλήσουμε με την αγαπημένη συγγραφέα όχι μόνο των μικρών αλλά και μεγάλων και κυρίως των γονιών που εμπιστεύονται πραγματικά τα βιβλία της, τη Μαρίνα Τηγιώτη. Θα συνδεθούμε με τη βοήθεια του Skype μαζί της, έτσι στο γραφείο της στην Αθήνα. Καλησπέρα, Μαρίνα μου. Χαίρομαι πολύ που τα λέμε για ακόμη μία φορά. Καλησπέρα και στα όμορφα Γιάννενα στην πατρίδα μου. Αν και δεν θα μπορέσω να τα επισκεφτώ μέχρι τα Χριστούγεννα, χαίρομαι πάρα πολύ που έχω την ευκαιρία να μιλήσω σε όλους. Νομίζω ότι με το νέο έτος όμως θα μας έρθετε, θέλω να πιστεύω. Έχετε πολλά πράγματα να μας παρουσιάσετε, πολλά να μας δείξετε, ειδικά εσύ. Νομίζω θα έχεις και τα Γιάννενα στο πρόγραμμά σου, έτσι δεν είναι, με το νέο έτος. Τα Γιάννενα είναι ο ορισμός. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξεκινήσουμε να έρθουμε. Ούτως ή άλλως ανεβαίνουμε 2 με 3 φορές το χρόνο για δικές μας διακοπές. Mm-hmm. Αλλά έρχομαστε και με τα βιβλία μας και εγώ και ο Κώστας. Αμέσως μετά τα Χριστούγεννα θα ετοιμάσουμε μια περιοδία που θα συμπεριλαμβάνει τα Γιάννενα, την Άρτα, όλες τις περιοχές και το Αγρίνιο, όλες αυτές τις περιοχές. Και θα έχουμε ευκαιρία να κάνουμε αρκετές παρουσιάσεις εντός και εκτός Ιωαννίνων. Εξαιρετικά. Λοιπόν, τώρα κάνεις πολλά πράγματα. Αν δεν κάνω λάθος, μας ήρθες από το Λονδίνο κατευθείαν αυτές τις ημέρες. Βρέθηκες στο Λονδίνο σε πολύ πετυχημένες παρουσιάσεις του βιβλίου σου και εκδηλώσεις που είχαν και άρωμα Χριστουγέννων, έτσι. Ξέρουμε ότι στο εξωτερικό μπαίνουν στο κλίμα των γιορτών πολύ πιο νωρίς από εμάς και νομίζω το καταχαρήκατε εκεί πέρα. Στο Λονδίνο έχουν γεμίσει, έχουν τα πάντα είναι στολισμένα, δεν το συζητάω πανέμορφα. Με κάλεσε εκεί η βιβλιοθήκη, η ελληνική βιβλιοθήκη παιδικού βιβλίου, να το πω μάλλον, η βιβλιοθήκη ελληνικού παιδικού βιβλίου και το Hellenic Hub. Και με καλέσανε για να κάνω το χριστουγεννιάτικο παραμύθι μου, το τι τρέχει με τον Άι Βασίλη που είχε βγει πέρυσι και έχει κάνει μια καταπληκτική πορεία. Είναι μια παρουσίαση που κάνω παράλληλα με το, δώσε λύση στο Μελίσι. Οπότε καμιά φορά κάνω το ένα, καμιά φορά. Το άλλο, στο Λονδίνο λοιπόν κάναμε το Χριστουγεννιάτικο, δεν είχα πάει άλλη φορά για να παρουσιάσω το βιβλίο μου, ήταν πολύ μεγάλη χαρά, είχε πάρα πολύ κόσμο, ήταν sold out η παρουσίαση και ήταν πάρα πολύ όμορφο γιατί έβλεπα και πάρα πολλούς Έλληνες, νέους Έλληνες εκεί,
πολλούς που ήταν ζευγάρια, κάποιοι ήταν Έλληνες, κάποιοι ήταν ξένοι, η μαμά ή ο μπαμπάς, έβλεπες ότι θέλαν τα παιδιά τους να μάθουν ελληνικά, να κρατήσουν τη γλώσσα και τα φέρνανε πολύ αγάπη σε αυτές τις παρουσιάσεις και ό,τι κάνει το Helen Hub και η Ελληνική Βιβλιοθήκη. Και πραγματικά ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία, αν και έχουμε πάει και με τον Κώστα και στη Γερμανία και σε άλλες χώρες και θα πάμε και στο Στρασβούργο τώρα πριν τα Χριστούγεννα. Το Λονδίνο είχε κάτι. Βλέπεις ότι οι Έλληνες εκεί θέλανε πάρα πολύ αυτή τη σχέση και την επαφή με την Ελλάδα. Όχι δεν τη θέλαν στη Γερμανία ή δεν θα τη θέλουν σίγουρα στο Στρασβούργο που μιλάμε ήδη μαζί τους, αλλά ήταν ίσως η πολυπολισμικότητα. Στη Γερμανία ήταν πολλούς Έλληνες μαζεμένους κοντά να κάνουν πράγματα. Το Λονδίνο ήταν μεν οι Έλληνες, αλλά είχαν φέρει τους συζύγους τους ή τους φίλους τους, τους ξένους, για να γνωρίσουν μια Ελληνίδα συγγραφέα και τον ελληνικό πολιτισμό και ήταν πάρα πολύ όμορφο. Ναι, και ενδιαφέρουν έτσι και η αλήθεια είναι. Η κάθε περιοχή και η απόδημή της, γιατί επί της ουσίας στο Λονδίνο οι περισσότεροι είναι νεόφερτοι στο Λονδίνο, έτσι. Είναι νέοι άνθρωποι που εγκατέλειψαν πρόσφατα τη χώρα μας, είτε για οικονομικούς λόγους, είτε για εργασιακούς. Οπότε είναι νέο αίμα εκεί, όπως λες, διαφορετικά συναναστρέφονται και με τους Λονδρέζους, οπότε αναπτύσσουν έτσι σχέσεις. Και είναι όμορφο αυτό που είπες, ότι και ξένοι ερχόταν για να δούνε την παρουσίασή σας. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Θέλω να πούμε όμως. Έγραφα βιβλία, ρώτουσα πόσο καιρό είστε εδώ. Και ήταν όλοι 4-5 χρόνια. Περισσότεροι ήταν νέοι. Και όπου πας υπάρχουν Έλληνες. Είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα. Είναι κρίμα που τα παιδιά μας βρίσκονται στο εξωτερικό, δεν το συζητάω. Αλλά έχουν διεκδικήσει και κερδίσει μια καλύτερη ζωή. Τους βλέπεις ότι πάρα πολλοί από αυτούς είναι ευχαριστημένοι με τις δυσκολίες που μπορεί να έχει ένας καινούριος τόπος. Αλλά παλεύουν και βλέπουν και τους σκόπους τους να αποδίδουν. Και αυτό ήταν πάρα πολύ ευχάριστο και ελπιδοφόρο. Τουλάχιστον αυτό φεύγουν, αλλά νιώθουν ότι ανταμείβονται οι κόποι τους και είναι ευτυχισμένοι εκεί που είναι. Τουλάχιστον αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν είναι όπως ήταν όταν φεύγαν οι παππούδες μας, για παράδειγμα, που αντιμετωπίζαν πολύ δύσκολες συνθήκες. Θέλω να σε πάω όμως στο νέο το βιβλίο, που λίγο πολύ κακά τα ψέματα, αν δεν κάνω λάθος, βάζει τα παιδιά, μοιεί τα παιδιά, και αναφέρομαι στο δώσε λύση στο μελίσι, τα μοιεί λίγο και στην πολιτική ζωή του τόπου. Ήταν μια συζήτηση που ξεκινήσαμε την υπεύθυνη έκδοση των εκδόσεων Διόπτρα, που βγάζω όλα μου τα βιβλία, είναι ο εκδοτικός μου οίκος, και συζητάγαμε για το τι πρέπει να μιλήσουμε τώρα, αυτή τη στιγμή, για στα παιδιά. Για ποια θέματα, τι είναι τα σημαντικά θέματα. Και καταλήξαμε ότι γιατί να μην μιλάμε για θέματα ακογής του πολίτη από πολύ μικρή ηλικία. Οι εκλογές, η δημοκρατία ή άλλα θέματα που μπαίνουν σε αυτό ουσιαστικά τη θεματολογία. Ξεκινάει συνήθως από τα 8-9, μπορεί να τα δεις και μέσα στο γυμνάσιο, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ αργά τότε. Τα παιδιά ήδη έχουν αρχίσει να αμφισβητούν, να τα μπαίνουν στην εφηβεία, αυτά που τους λένε οι μεγάλοι. Έχουν αρχίσει και επηρεάζονται από 500 μεριές. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να μιλήσουμε για κάποιες βασικές αξίες, γιατί δεν μπαίνουμε σε περισσότερα πράγματα. Η ιστορία είναι πάρα πολύ απλή. Βασικές αξίες από μικρή ηλικία. Και αυτό είναι το πρώτο βιβλίο μιας σειράς βιβλίων που είναι με θέμα την αγωγή του πολίτη. Και ουσιαστικά μιλάει λοιπόν για τις εκλογές. Η βασίλισσα πεθαίνει και λένε: γιατί να βγάλουμε τώρα βασίλισσα, να βγάλουμε βασιλιά, και γιατί να έχουμε βασιλιά, να έχουμε πρόεδρο, ή γιατί να έχουμε αρχηγό. Και αρχίζουν οι μέλισσες βέβαια και τσακώνονται, κατεβαίνουν σε ένα προεκλογικό αγώνα. Βλέπεις όλους τους χαρακτήρες. Το μελίσι είναι καταπληκτικό, έχει χαρακτήρες για τα πάντα από μόνο του. Δεν χρειάζεται και να φτιάξω τίποτα από την αρχή. Πραγματικά είναι πιο ολοκληρωμένη η κοινωνία του ζωικού βασιλείου, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Είναι καταπληκτικές. Όσο διαβάζω για αυτές, γιατί μέσα στο βιβλίο υπάρχουν και πολλά στοιχεία πάνω στις μέλισσες, γιατί είναι φανταστικός. Έχει βγει ένας ο πιο σημαντικός οργανισμός στον πλανήτη από το Earthwatch. Φέτος έγινε αυτό. Και είναι καταπληκτικές να διαβάσει το πώς επικοινωνούν, πώς λειτουργούν, πώς είναι τόσο πρακτικές στα πάντα. Είναι πραγματικά το κάτι άλλο και νομίζω ότι μπορούμε να μάθουμε πάρα πολλά. Έρχονται λοιπόν μέσα στην ιστορία, τσακώνονται, αρχίζει όμως και καταραίει το μελίσι, γιατί κανείς δεν ασχολείται με τις δουλειές του, και κάνουν εκλογές και τελικά όλοι ψηφίζουν αυτό τους και δεν βγαίνει κανένας. Και έρχονται εκεί πέρα ουσιαστικά μετά να βρουν τη λύση, η οποία καταλήγει στο ότι όλοι έχουμε το ρόλο μας, είμαστε σημαντικοί, ό,τι και να κάνουμε. Αγαπάμε ίσως αυτό που κάνουμε και δεν προτιμάμε να μην κάνουμε κάτι άλλο. Καθένας στην κοινωνία λοιπόν πρέπει να δουλέψει και να δουλέψει καλά, ώστε να λειτουργήσει όλη η κοινωνία καλά και να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Και έρχεται ουσιαστικά να περάσει αυτό το νόημα στα παιδιά. Όχι ότι είναι σωστό, ότι είναι καλύτερο ή πιο πολύτιμο, δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες, αλλά μιλάμε για τη δημοκρατία, μιλάμε για την αξιοκρατία, μιλάμε για το πώς επιλέγουμε και ποια είναι τα κριτήρια που επιλέγουμε τους ηγέτες μας, τους ανθρώπους που διαλέγουμε να σε εκπροσωπήσουν. Ακόμα και αν πραγματικά κάποιος θεωρεί ότι τέτοιες έννοιες και τέτοια πράγματα δεν είναι εύληπτα έτσι, από πολύ μικρά παιδιά, κι όμως το μεταφέρεται τόσο όμορφα με αυτή την ιστορία του μελισσιού και της μελισσούλας κλπ, που νομίζω ότι τα παιδάκια μπορούν να το καταλάβουν. Από τι ηλικία μπορεί ο γονιός να το διαβάσει στο παιδάκι?
Απόλυτα το καταλαβαίνουν, ναι, mm-hmm. γιατί το έχουμε, ήδη το έχουν δει εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι, το έχουμε ήδη ξεκινήσει παρουσιάσεις mm-hmm. πριν εκδοθεί το βιβλίο. Είναι από πρώτη δημοτικού, είναι πρώτη, δευτέρα, τρίτη. Mm-hmm. Για τον νηπιαγωγείο έχει πολλές εκφράσεις που μπορεί να μην καταλαβαίνουν στο νηπιαγωγείο. Βέβαια, μπορείς να περάσεις τις εικόνες και να μιλήσεις για τα βασική ιστορία με πιο απλά λόγια. Μπορείς mm-hmm. να το κάνεις. Άλλωστε και στο νηπιαγωγείο και στην πρώτη δημοτικού κάνουν για τις εκλογές στα παιδιά στα σχολεία, αλλά το κάνουν με διαφορετικούς τρόπους. Ας πούμε, διαλέγουν ποια είναι η αγαπημένη τους εποχή, ποιο αγαπημένο τους ζώο. Αυτός λοιπόν είναι μια ιστορία να μπορέσουμε να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα πάρα, πάρα πολύ απλά όμως. Mm-hmm, mm-hmm. Ναι, και πραγματικά βγαίνουν και από τη δυσκολία οι γονείς όταν τα παιδάκια έρχονται στο σπίτι, ίσως όπως λες, από το σχολείο, μετά από ένα μάθημα και αρχίζουν και ρωτάνε. Τι καλύτερο να τους το πει παραστατικά μέσα από ένα βιβλίο, από ένα παραμύθι, από μια όμορφη ιστορία. Γιατί που αρχίζουν και μας ρωτάνε για τις εκλογές. Τώρα που είχαμε τόσες πολλές εκλογές μαζεμένες, η κόρη μας ήταν πολύ μικρή. Mm-hmm. Και κάθε φορά μου λέει πάλι θα πας να ψηφίσεις. Και έτσι έλεγα ναι, θα πάω να ψηφίσω. Είναι σημαντικό. Πρέπει να μου ρωτάνε τη γνώμη μου και πρέπει να τους απαντήσω. Αυτό λοιπόν μέσα στην οικογένεια υπάρχει. Είναι ωραίο mm-hmm. να μπορούμε να μιλήσουμε στα παιδιά μας για αυτά τα θέματα με τα δικά τους λόγια. Πραγματικά. Και νομίζω ότι δημιουργούνται αργότερα και ενεργοί πολίτες και παιδιά τα οποία δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη τους, έτσι. Ναι, το βασικό εδώ είναι να μάθουν στη συμμετοχή. Mm-hmm. Ότι μάθουν να συμμετάσχουν. Όταν πάγουν να συμμετάσχουν, ουσιαστικά αφήνουν την τύχη τους στα χέρια κάποιου άλλου. Έτσι. Και αυτό θέλουμε να περάσουμε στα παιδιά. Όχι ότι είναι σωστό και ότι είναι λάθος, αλλά το πιο σημαντικό είναι να συμμετάσχουν και να μην μένουν απ' έξω από αυτή τη διαδικασία. Τι είναι το πιο όμορφο που σου είπε, ίσως παιδάκι ή γονιός, από όταν διάβασε το παραμύθι και μετά το βιβλίο αυτό? Τι είναι το πιο ωραίο? Η αλήθεια είναι ότι μόλις έχω ξεκινήσει τις παρουσιάσεις, δεν έχω mm-hmm. πάρα πολλές. Παίρνω όμως τόσο πολλά σχόλια γενικότερα για τα βιβλία μου. Παίρνω συνέχεια και μέσα από το social media και στις παρουσιάσεις. Τα παιδιά με προσεγγίζουν με έναν τρόπο πραγματικά καταπληκτικό. Έχω αγαπήσει αυτό που κάνω, από αυτή την επαφή που έχω με τα παιδιά συνεχώς και γι' αυτό κάνω τόσες πολλές παρουσιάσεις. Mm-hmm. Ξεκινάω τώρα μια περιοδία την Παρασκευή που θα είμαι σε διαφορετική πόλη για 15 μέρες σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Θα πάω σε πάρα πολλά σχολεία και σε κάποια βιβλιοπωλεία τα συνδυάζουμε με αυτόν τον τρόπο. Μετά γυρνάω, πάω στο Στρασβούργο, μετά θα γυρίσω, θα πάω στην Κύπρο, θα έρθω στα Γιάννενα, θα έρθω στην Άρτα. Θα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί πραγματικά μου δίνει φοβερή ενέργεια, έμπνευση και πολλά, πολλά, πολλά όμορφα πράγματα η επαφή με τα παιδιά και τους δασκάλους. Είναι ένας μαγικός κόσμος και κάθε έκφραση, κάθε λέξη είναι έμπνευση για μένα. Να σε ρωτήσω τώρα, επειδή είπες ότι θα είναι σειρά βιβλίων αυτή, θα είναι μια σειρά από ιστορίες, θα έχουν στο επίκεντρο πάλι τις Μελισσούλες ή θα... Οι Μελισσούλες θα είναι οι πρωταγωνίστρες πάλι, ε? Είναι Μελισσά και Σταθρανία η σειρά. Mm-hmm. Είναι οι Μελισσούλες, έχουν πάρα πολλά πράγματα να πούνε στον δικό τους κόσμο και αυτά τα στοιχεία που έχω βάλει στην αρχή και στο τέλος του βιβλίου είναι απλώς η αρχή για το τι υπάρχει πίσω από το Μελίσι. Καταρχήν να πούμε ότι οι Μέλισσες επικοινωνούν χορεύοντας. Mm-hmm. Όσοι το ξέρουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή υπάρχουν χωροί, συγκεκριμένοι χωροί που κάνουν για να δείξουν πόσο μακριά είναι η τροφή, πόση τροφή είναι, σε τι μοίρες. Δίνουν ακριβείς πληροφορίες με το χορό τους. Αυτό είναι φανταστικό και σκέψου στις παρουσιάσεις. Αυτό το κάνουμε, βέβαια το δραματοποιούμε και κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Όπως και όλοι οι ρόλοι τους, πώς αλλάζουν ρόλους μέσα στην κοινωνία, πόσο καθένας παίρνει συγκεκριμένα κομμάτια, τα αναλαμβάνει και μέσα σε αυτό μπορεί να αλλάξει στην πορεία της ζωής του. Δεν μένει σε ένα ρόλο, μπορεί να γίνει κάτι άλλο αργότερα μεγαλώνοντας. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και μπορούμε να τα πούμε με αυτούς τους χαρακτήρες, τη Μελίνα και το Μίλτο και όλους τους χαρακτήρες που ουσιαστικά χτίζουμε στη Μελισσούπολη. Τέλεια, είναι εξαιρετικό αυτό που λες και πραγματικά κανείς δεν γνωρίζει ότι δεν θα υπήρχε η φύση, ο πλανήτης, αν δεν υπήρχαν οι Μέλισσες. Ο μεγαλύτερος απεικονιαστής, έτσι, είναι φοβερό. Τόσο μικρά ζουζουνάκια πραγματικά και κανείς δεν ξέρει την αξία τους. Και αν καταστραφούν οι Μέλισσες, το τι θα γίνει, ότι θα χαθεί όλη η ισορροπία. Μας το λένε φορές οι Μελισσοκόμοι και τους κοιτάμε πραγματικά με το στόμα ανοιχτό, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Ευθύνονται για το 1/3 από τις καλλιέργειες του πλανήτη. Είναι ο μεγαλύτερος απεικονιαστής. Η απεικονίαση είναι πραγματικά μια διαδικασία εξαιρετική. Στην Κίνα, που υπάρχουν ολόκληρα χωριά που δεν υπάρχουν οι Μέλισσες, αναγκάζεται με τεχνητά μέσα να τα κάνει ο άνθρωπος. Mm-hmm. Αυτός όμως δεν είναι ιδανικός τρόπος. Φυσικά, και υπάρχουν τρόποι να σώσουμε τις Μέλισσες και αυτό είναι σημαντικό. Μέσα στο βιβλίο γράφουμε κάποια από αυτά. Θα πρέπει να διαβάσουμε και να ψάξουμε για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτές τις Μελισσούλες να βρίσκουν τροφή, έχοντας διαφορετικά βιοποικιλότητα, να έχουν διαφορετικά δηλαδή, φυτά που να μπορούν να παίρνουν την τροφή τους. Όλα τα
τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε στις καλλιέργειες τις επηρεάζουν, όπως επηρεάζουν βέβαια και οι συχνότητες από τα κινητά, από όλες τις ραδιοσυχνότητες κτλ. Τις οποίες τις αποσυντονίζουν και χάνονται ολόκληροι πληθυσμοί. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικές και θα πρέπει να μπορούμε όλοι μας τρόπους να τις βοηθήσουμε. Είναι πολύ ωραίο που φεύγουν και περιβαλλοντικά μηνύματα μέσα από το βιβλίο αυτό. Ρωτάνε φίλοι τηλεθεατές μου, έρχονται μηνύματα και ρωτάνε πού μπορούν να βρουν το βιβλίο. Είπαμε ότι, ότι έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Διόπτρα και υπάρχει εδώ, σε όλα τα βιβλία. Ναι, να το δείξουμε κιόλας. Εδώ. Είναι εδώ. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία διαθέσιμο. Είναι σε όλα τα βιβλιοπωλεία που συνεργάζονται εδώ στη Διόπτρα. Είναι τα περισσότερα δηλαδή βιβλιοπωλεία συνεργάζονται. Αν για κάποιο λόγο δεν το έχουν ακόμα, μπορεί να το παραγγείλετε. Εμείς θα κληρώσουμε. Έχουμε και δώρο στην εκπομπή, μπορεί να το πει. Τέλεια, ναι, για πες μας. Δύο βιβλία σε δύο τυχερούς. Έτσι θα χαρούμε πάρα πολύ έτσι, να το κερδίσουν κάποιοι. Μπορεί να είναι και κάποια βιβλιοθήκη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Πάρα πολύ ωραία. Θα δώσουμε έτσι αύριο περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό. Έτσι θα τον αφήσουμε να τρέξει λίγες ημέρες, γιατί νομίζω ότι και τα βιβλία είναι και ένα πάρα πολύ όμορφο δώρο εν ώψη των εορτών που έρχονται. Οπότε ίσως κάποιοι να το θέλουν έτσι να το δωρήσουν στα παιδάκια τους, στα εγγονάκια τους, δεν ξέρω, κάπου που επιθυμούν. Πάει πολύ καλά, έτσι, μιας και αναφερθήκαμε και νωρίτερα, και οι χριστουγεννιάτικες ιστορίες. Ό,τι χριστουγεννιάτικες ιστορίες έχεις γράψει, είναι επίκαιρες κάθε φορά, εν ώψη εορτών τις ξαναζητάει, νομίζω, ο κόσμος, έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ. Ήταν ένα βιβλίο που βγήκε, ήταν το τέταρτο της σειράς από τα παραμύθια αλλιώς. Θυμάσαι, έχουμε κάνει μια σειρά στο οποίο έπαιρνα κλασικά παραμύθια και υπήρχε ο Φάνης ο Μπούφος που τα έψαχνε και ανακάλυπτα πράγματα δεν γίνανε έτσι. Έτσι πιάσαμε και την ιστορία του Άι Βασίλη λοιπόν πέρυσι. Και ουσιαστικά κρατάμε την κλασική ιστορία και συνεχίζουμε από το ζήσαμε εμείς καλά, τα καλά Χριστούγεννα μάλλον. Και από εκεί και πέρα αρχίζουμε και μιλάμε για τα δώρα, τα πραγματικά δώρα των Χριστουγέννων, για το πώς όλοι μας μπορούμε να είμαστε ο Άι Βασίλης κάθε μέρα του χρόνου, ποιοι είναι οι βοηθοί του Άι Βασίλη, και ουσιαστικά δείχνουμε στα παιδιά ότι αν πιστεύουν στο απίθανο, μπορεί αυτό κάποια στιγμή να γίνει πιθανό. Είναι σημαντικά μηνύματα και πρέπει τα παιδιά να πιστεύουν στη μαγεία, χωρίς βέβαια φυσικά να τους πούμε κανένα ψέμα. Αυτό είναι σημαντικό. Και είναι αυτή η ενδιάμεση ιστορία που μπορούμε να διαβάσουμε παιδιά μας όταν αρχίζουν να έχουν ερωτήσεις. Το τι τρέχει λοιπόν με τον Άι Βασίλη, κυκλοφορεί, πήγε πάρα πολύ καλά πέρυσι. Ήρθε και έκλεισε μια σειρά, τουλάχιστον ελπίζω προσωρινά, με καταπληκτική επιτυχία. Έχω πάρει πολλά μηνύματα από γονείς, οι οποίοι μου λένε σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έδωσε μια λύση για το τι θα πούμε στα παιδιά όταν έχουν αυτές τις ερωτήσεις. Γιατί έρχεται ουσιαστικά και απαντά με πολύ όμορφο τρόπο στα πιο σημαντικά ερωτήματα και το μεγάλο μυστήριο των Χριστουγέννων που είναι τελικά υπάρχει, δεν υπάρχει και πώς θα προλαβαίνει όλα. Πραγματικά, πραγματικά. Και πόσα παιδάκια έχουν έτσι, όταν τους αποδομείς μια εικόνα, μια θεωρία που ίσως έχουν γύρω από αυτά τα θέματα, αν δεν το πεις με κομψό τρόπο, νομίζω ότι τους γκρεμίζεις τον κόσμο τους όλο ή τους χαλάς πραγματικά τα παιδικά τους χρόνια. Οπότε τους δίνεις ωραία λύση στους γονείς να το μεταφέρουν έτσι όμορφα. Δεν πρέπει να το χαλάμε τελικά. Εγώ δεν το έκανα το λάθος με την κόρη μου. Ήμουνα πολύ, όταν ήρθε και με ρώτησε στα ίσια, θεωρούσα αυτό που θεωρούσα εγώ ότι είναι σωστό. Βέβαια, εντάξει, το είπα σχετικά όμορφα. Αλλά νομίζω ότι χάνει λίγο την πίστη στη μαγεία και αυτό πρέπει να υπάρχει. Και όταν λέω μαγεία, μιλάω αυτό να πιστεύω στο απίθανο. Και όταν πιστέψουν στο απίθανο ή στο άλλο, τα άλλα μπορεί να είναι και άλλα πράγματα, όπως είναι η δύναμη τους, η δύναμη του χαρακτήρα τους, η αγάπη της οικογένειάς τους, των συνανθρώπων τους. Είναι πράγματα που δεν μπορούν να πιάσουν ή να δουν με τα μάτια τους, αλλά υπάρχουν, είναι εκεί. Μπορούν να πιστεύουν στις ικανότητές τους. Είναι πράγματα λοιπόν που αυτά μπορούν να πιστεύουν δυνατά και όταν πιστεύουν είναι αλήθεια. Αυτό σημαίνει με τον Άι Βασίλη. Και αυτό πρέπει να τους περάσουμε. Αλλά ο Άι Βασίλης δεν είναι για το τι θα δώσει, έτσι, αλλά και τι θα πάρουμε εμείς, αλλά τι θα δώσουμε εμείς. Άι Βασίλης είμαστε εμείς. Τα δώρα των Χριστουγέννων είναι η προσφορά, είναι η αγάπη, είναι η χαρά, είναι η συμπόνια. Αυτά είναι τα πραγματικά δώρα και αυτό πρέπει να αλλάξουμε λίγο το πώς βλέπουν τα παιδιά τα Χριστούγεννα. Γιατί επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στο αν θα πάρω το iPad ή θα πάρω το ποδήλατο ή δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά στην ουσία δεν είναι αυτή η αξία των Χριστουγέννων. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, εύχομαι να έχετε καλές γιορτές και εσύ και ο Κώστας ο Κρομίδας, ο σύζυγός σου με την οικογένειά σας, με την κορούλα σας, να περάσετε όμορφα έτσι, μιας και από ό,τι καταλαβαίνω, σε περιμένει και το δύσκολο έργο των παρουσιάσεων, έτσι θα λείπεις πολλές μέρες από το σπίτι, όμως θα το συνδυάσεις έτσι με όμορφες εικόνες, το θεωρώ πολύ σημαντικό. Εύχομαι να έχετε καλές γιορτές και σας περιμένουμε σύντομα στα Γιάννενα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές γιορτές εύχομαι σε όλους. Πολύ σύντομα θα τα πούμε από κοντά.
Καλό ταξίδι, έτσι να έχουν οι μελισσούλες. Καλό τάξιδο, το δώσε λύση στο μελίσι και όπως είπα θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Είπαμε πως η Μαρίνα Γιώτη, φίλες και φίλοι, θα δωρήσει δύο βιβλία στους φίλους τηλεθεατές, σε όλους εσάς δηλαδή. Θα σας δώσουμε αύριο περισσότερες πληροφορίες και μέσα από τη σελίδα μας και το προσωπικό μου έτσι, προφίλ στο Facebook. Οπότε θα τρέξει σύντομα διαγωνισμός για τα δύο πολύ όμορφα βιβλία που σας κάνει δώρο. Γιατί ουσιαστικά σε εσάς τα κάνει δώρο. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Κάπως έτσι νομίζω θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Κοντεύει σχεδόν 5. Θα δώσουμε τη σκητάλη στο απογευματινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που συντονιστήκατε και σήμερα στην εκπομπή αυτή. Θα δώσουμε το ραντεβού μας αύριο μεσημέρι, 5η, σε λίγα λεπτά μετά τις 3. Θα είμαστε και πάλι εδώ. Έως τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.